Γεια και χαρά σε όλους. Μαζευτήκαμε ξανά και φέτος για την πολυαναμενόμενη κλήρωση αναφορικά με το καλύτερο extreme metal album για το 2023, όπως το ψηφίσαν οι αναγνώστες του The Gallery. Θυμίζω πως το The Gallery είναι ένα ηλεκτρονικό αδέσμευτο περιοδικό, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση www.thegallery.gr, το οποίο προέρχεται από μεταλλάδες και απευθύνεται σε μεταλλάδες. Θα μας βρείτε επίσης σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Το Facebook μετράει ήδη 16.000 μέλη, παραπάνω από αυτό μάλλον. Όλες οι διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στις πληροφορίες αυτού του βίντεο. Οπότε τσεκάρετε και μπαίνετε και ακολουθήστε μας να γουστάρουμε όλοι παρέα. Κάναμε ένα διαγωνισμό στον οποίο ψηφίσατε όλοι εσείς και τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Πρώτοι βγήκαν οι Varathron με το album The Crimson Temple με 454 βαθμούς. Δεύτερη η Ονθρώσα Ηλέη με το ομώνυμο album με 444 βαθμούς, πολύ κοντά στον πρώτο. Insomnium με το album 1696. Marduk με το Memento Mori. Obituary πέμπτη με το Dying of Everything. The Magus με το Βυσοδομώντας βγήκαν στην έκτη θέση, πολύ καλή θέση για το album μιας ελληνικής μπάντας, ακόμη μιας ελληνικής μπάντας. Cattle Decapitation, Dotchemsgard με το Black Medium Current που βγήκε 8ο και έχει βγει πρώτο σε πάρα πολλές λίστες παγκοσμίως. Σε εμάς βγήκε 8ο, δεν ξέρω γιατί, δεν αντέχουν οι γκαλερίστες πολύ ζαμανφού, extreme metal, ξέρω εγώ. In Flames 9η με το Forgone, πάλι καλά. Immortal 10η, Dying Fetus 10η, Enslaved 10η. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ψηφίσαν 125 αναγνώστες στο The Gallery και στο διαγωνισμό μας παρέχουμε 85 δώρα, τα οποία είναι προσφορές από μπάντες, από εταιρείες, από αναγνώστες. Εσείς ήδη δίνετε δώρα για να μοιραστούν στον κόσμο. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς λοιπόν. Να καλωσορίσω επίσης, μάλλον θα πω πρώτα ότι έχουμε οικοδεσπότες του The Gallery μαζί μας, τον Γιάννη τον Μπούσιο, τον Τιτάνα της μεταλλικής ακρότητας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Σοφία Κουρούμαλη, γνώστρια του metal όσο λίγες κοπέλες. Όσο λίγες κοπέλες. Ξεκινάμε ιντρικαδόρικα. Μ' αρέσει αυτό. Καλή χρονιά και από μένα. Και με αφορμή λοιπόν τη μεγάλη μας κλήρωση και το διαγωνισμό και όλα αυτά που κάνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, έχουμε καλέσει φίλους από την extreme metal σκηνή, κυρίως extreme. Εμείς στο The Gallery ονομάζουμε το Thrash Death Black, έτσι αυθαίρετα, αλλά για να βγαίνει ένας μπούσουλας. Αγαπημένοι φίλοι, πάλιουρες της σκηνής, τους ακολουθούμε, τους ακούμε 30 χρόνια κάποιους και παραπάνω. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Οι ηγεμόνες της extreme metal σκηνής της Ελλάδος και παγκοσμίως θα έλεγα. Τους καλωσορίζω. Σπύρος Αντωνίου, Septic Flesh. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μάριος Ηλιόπουλος, Night Rage. Καλησπέρα. Χρήστος Δραγαμεστιανός, Ονθρώς Αηλέη. Γεια χαρά. Φώτη, στιμήσε μου επίθετο. Μπενάρντο. Εσύ είσαι... Ξανθός. Εσύ παίζεις Nightfall. Φώτης Μπενάρντο, Nightfall, Ξανθός. Κούκλος, ο όμορφος της παρέας. Να τα λέμε και αυτά. Γιώργος Ζαχαρόπουλος, ηγετική μορφή της ελληνικής metal σκηνής, The Magus, Necromantia και 100 εκατομμύρια μπάντες ακόμα. 666 εκατομμύρια. 666 εκατομμύρια. Καλησπέρα και από μένα. Ευθύμης Καραδί μας, ηγέτης των Nightfall. Καλησπέρα. Δεκαετίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ να μας κάνετε παρέα, μας κάνετε την τιμή να βρεθείτε σε αυτό το χώρο. Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με τις καλύτερες metal κυκλοφορίες για το 2023, τόσο στον extreme metal χώρο, αλλά και στο κλασικό heavy, κατά τη γνώμη σας. Ξεκινάμε με Χρήστο Δραγαμεστιανό. Sleep Token. Sleep Token. Mm. Περίεργη, διαφορετική. Εξωγαλαξιακή. Εξωγαλαξιακή. Mm. Ωραία. Μάρι Ελιόπουλε. Εγώ θα έλεγα το άλμπουμ των Ονθών Σαλέδο του φίλου μου του Χρήστου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μπομπα το άλμπουμ. Κάναμε και παρτάρα του The Gallery. Πιστεύω στο ότι είναι Fox, στην Αθήνα. Ένα μεγάλο βήμα για την μπάντα και εμένα στην ελληνική σκηνή. Δηλαδή Varathron, Magus, The Magus. Βγαίνουν πολύ φοβερές κυκλοφορίες. Και έρχονται και άλλες. Ο Εφήμης εδώ ετοιμάζει κάτι πολύ δυνατό με τους Nightfall, η 649 του Φώτη, η Domination. Έρχονται πολύ δυνατά άλμπουμ. Δηλαδή που θα εδραιώσουν ακόμα περισσότερο την ελληνική σκηνή. Το δικό σου, πες το δικό σου. Και οι Night Rage ετοιμάζουν, έτσι.
Και εμείς ετοιμάζουμε. Θα μας τα πεις, έρχεται ερώτηση. Και εμείς ετοιμάζουμε καινούριο άλμπουμ με την μπάντα. Σπύρο. Και εγώ θα συμφωνήσω με τα παιδιά. Δεν έχω ακούσει ολόκληρα τα άλμπουμ από τις ελληνικές μπάντες που ήδη είπαν και ο Μάριος και ο Χρήστος. Ο Θόνος Αιλέη, The Magus που άκουσα πάντως είναι καταπληκτικές κυκλοφορίες. Από τις καλύτερες, θα έλεγα, τα καλύτερα άλμπουμ που έχει βγάλει η ελληνική σκηνή μέχρι στιγμής. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται να το πω κιόλας αυτό, γιατί πια η ελληνική σκηνή δεν χρειάζεται να ζηλέψει κάτι. Και όσον αφορά τώρα την παγκόσμια, από το εξωτερικό ας πούμε, η μπάντα που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η Avatar. Avatar, ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, δεν ανήκουν τόσο στον extreme χώρο, αλλά... Όχι, απλά, κοίταξε, υπάρχει εδώ πέρα κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια μπάντα που στην αρχή όταν την πρωτάκουσα δεν μ' άρεσε καθόλου. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχω εθιστεί, ας πούμε, πώς να το πω, δηλαδή, κάνω μπάνιο, ας πούμε, και τους βάζω στο κινητό, στο Spotify και ακούω το άλμπουμ συνέχεια. Που αυτό έχω να το κάνω από 20 χρονών. Κάτι σε άγγιξε από τη μουσική, ναι, παιδί μου. Συμβαίνει αυτό συχνά. Ευθύμη Καραδήμα. Δεν είμαι τόσο ενημερωμένος για τις φετινές κυκλοφορίες, γιατί ετοιμάζουμε νέο άλμπουμ, οπότε είμαι απασχολημένος 100% στο τι κάνουμε στο στούντιο. Καθώς και παλιές κυκλοφορίες που ακούω, όπως πολλοί κόσμος, προ 20 ετών. Παρ' όλα αυτά, έχω περάσει ένα και δύο χέρια τα της ελληνικής σκηνής. Θα ξεκινήσω με τον Θόνος Αιλέη, σαν ονός της μπάντας, φοβερός. Εσύ είχες βρει και το δίσκος. Όνομα της μπάντας, που φαίνεται. Γι' αυτό είπα ονός. Εδώ ο παλιόφιλος Μάγκους με μια πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Εύχομαι την καλύτερη συνέχεια και είμαι σίγουρος θα την έχει. Ωραίο άλμπουμ ήταν τον Diviner επίσης. Drama Noir ήταν μια πολύ καλή έκπληξη. Varathron, ο Στέφανος και η παρέα του, πολύ δυναμικά. Θα πω, ζήτω το ελληνικό metal, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καθόμαστε πλέον στο πρώτο βαγόνι αυτού του μεταλλικού θηρίου που ονομάζεται heavy metal train σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή πλέον το καλό για την ελληνική σκηνή ισοδυναμεί με μέτριο. Πλέον χτυπάμε από πολύ καλές κυκλοφορίες και πάνω. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στους μουσικούς, οφείλεται γενικότερα στη σκηνή. Μια σκηνή δεν αποτελείται μόνο από μουσικούς, από μπάντες. Αποτελείται από ανθρώπους που κάθονται πίσω από τις κονσόλες στο στούντιο. Να πω εδώ πέρα για το Φώτη, ο οποίος έχει παράξει πάρα πολύ ωραίες κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια, με ανωδική τάση. Τους ανθρώπους που κάθονται και γράφουν για όλα αυτά που κάνουμε εμείς, όπως εσείς καλή ώρα, τους ακροατές, αυτούς που έρχονται στις συναυλίες. Γενικότερα, μετά από 30 και χρόνια στην ελληνική σκηνή, πιστεύω ότι είμαστε στο καλύτερο επίπεδο. Και αυτό το έχουν καταλάβει και οι εταιρείες του εξωτερικού που υπογράφουν συγκροτήματα κατά ρηπάς, έτσι. Ναι, αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά. Το χρειαζόμασταν εμείς όταν ξεκινήσαμε τα χρόνια εκείνα. Χρειαζόμασταν το εξωτερικό funding, να το πω έτσι. Τα χρήματα απ' έξω, το networking απ' έξω, γιατί η χώρα ήταν πολύ φτωχή και πολύ μικρή σαν αγορά για να στηρίξει κυκλοφορίες. Παρ' όλα αυτά, αναπόσπαστο κομμάτι της υγιούς σκηνής, σε οποιαδήποτε μουσικό είδος, είναι και οι εταιρείες. Θέλω να δω περισσότερες ελληνικές εταιρείες. Και να μιλήσουμε και για τα χρήματα, για να μένουν τα χρήματα στη χώρα. Γιατί τώρα, όταν εμείς βγάζουμε ένα άλμπουμ ή οποιαδήποτε άλλη μπάντα που είναι σε μια ξένη εταιρεία, τα χρήματα πάνε στη χώρα της εταιρείας που βγάζει το άλμπουμ. Ισχύει αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερες ελληνικές εταιρείες. Και αρκετά χρόνια πριν είχαμε την ευτυχία να συνεργαστούμε μία, πάλι με τον Μάγκους, με την Black Lotus τότε. Black Lotus, άμε. Που ήταν μια πολύ γενναία κίνηση. Πολύ γενναία κίνηση, με πάρα πολύ γούστο και εύρος στις επιλογές. Μακάρι να επαναληφθεί αυτή η προσπάθεια και από άλλους. Και σε Septic Flesh δεν είχατε γράψει κάτι στην Black Lotus? Είχατε κυκλοφόρηση, κάνω λάθος? Είχαμε demo. Όχι, demo, κάτι ένα demo κάτι είχε βγει. Ναι. Okay. Όχι, όχι. Γιώργο, για πες μας για το 2023 κυκλοφορίες. Συγχαρητήρια και για το άλμπουμ σας, σαν The Magus. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κοίτα να δεις, ειδικά οι παρευρισκόμενοι που είμαστε εδώ, άμα μας βάλεις όλους μαζί, το λέγαμε και πριν, έχουμε δύο αιώνες μουσικής. Που σημαίνει ότι η μουσική που γράφουμε πια είναι πιο ρήμη συνθετικά. Αρέσει ή όχι, δεν παίζει ρόλο, ενώ
είναι που είμαστε πιο κατασταλαγμένοι όλοι μας πια στο τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και βγαίνουν καλά άλμπουμ και θα συνεχίσουν να βγαίνουν. Δηλαδή και το Βαράθρον και τον Θόζ Αιλέη, που είναι από τα πιο παλιά γκρουπ, ήταν δισκάρες φέτος. Αλλά περιμένουμε και Μάριο κλπ. Και υπάρχει μια συνέχεια και μια εξέλιξη μουσική καλλιτεχνικά σε όλους μας εδώ. Αλλά υπάρχουν και νεότερες μπάντες, όπως αυτό που έλεγα πριν, The Dark and Shade, Βόθρος, μου αρέσανε πάρα πολύ, ένα ακρόντος metal, οι οποίες πραγματικά με εντυπωσιάσανε. Και πλέον η ελληνική σκηνή δεν είναι, λέμε, ελληνική σκηνή, όπως λέγαμε παλιά, πάμε ότι είναι ελληνική να γίνει κάτι καλύτερο για μας. Όχι, η ελληνική σκηνή είναι στα ίσα πολλές φορές πια και μου σου πω και καλύτερη από πολλές άλλες. Δηλαδή, τις θεωρώ από τις 5 top σκηνές παγκοσμίως στο metal, ειδικά στον extreme χώρο. Μιλώντας για το black metal στο οποίο εξειδικεύεσαι, η ελληνική σκηνή θεωρείται στις κορυφές. Είναι σκηνή που έδειξε το δρόμο. Ναι, γιατί ξεκίνησε πολύ νωρίς κι αυτή. Ναι, δηλαδή οπότε μαζί με την νορβηγική τότε, η ελληνική ήταν στις top σκηνές. Ουσιαστικά τότε αυτές οι δύο ήταν. Αυτές οι δύο, η σκανδιναβική και η ελληνική. Δεν υπήρχαν στις άλλες, απλά υπήρχαν μπάντες. Σαν σκηνές δεν υπήρχαν. Τώρα έχει μπει και η πολωνική, έχει μπει και η αμερικάνικη σκηνή πολύ βαθιά. Ισλανδία πάλι δίνει. Κοίτα να δεις, το 2-3 μπάντες, 4-5 δεν είναι σκηνή. Η σκηνή για μένα είναι ένα ολόκληρο community. Εμείς προερχόμαστε από το community αυτό. Ναι. Δηλαδή το ζήσαμε. Ζήσαμε την κοινότητα. Okay. Οπότε υπήρχε όντως ελληνική σκηνή. Ναι. Πάντα. Τώρα, όσον αφορά την ξένη, οι κυκλοφορίες μου άρεσαν εμένα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω οι καλύτερες, αλλά το Dot James Garde, το Marduk, το Green Lang, το Wayfarer και σε λίγο πιο alternative θα συμφωνήσω εγώ με τους Slipknot ότι μου κάνανε ιδιαίτερη εντύπωση, όχι μόνο μουσικά αλλά και όλο το πακέτο τους και το αισθητικό κομμάτι. Τέλεια. Είναι κάτι που μου κίνησε το ενδιαφέρον. Τέλεια. Ότι. Αγόρι μου. Slipknot, να μαντέψω. Δεν είναι μόνο αυτό. Κοίτα, εγώ είμαι μοντερνάκιας και προσέχω πολλά πράγματα. Από μικρός άκουγα και διάφορες παραγωγές. Ακόμα μικρός είναι. Ναι, ναι, είμαι πολύ μικρούλης. Αλλά πάντα μου άρεσε, ξέρεις, το να ακούω και παραγωγές οι οποίες είναι πολύ up to date, δηλαδή του 2024. Αυτό που λένε κάποιοι πλαστικές και τις ονομάζουν έτσι. Δηλαδή ακούω και Bad Omens, ακούω και Sleep Token, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα άλμπουμς, τα έχω λιώσει. Currents, πάρα πολύ. Αλλά ακούω και την άλλη μεριά, το Marduk που είπε. Μου άρεσε πάρα πολύ White World, μια φανταστική black metal μπάντα που έχουν και αρκετά, ξέρεις, παράξενα elements μέσα, που τους γουστάρω full. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω και μπάντες τις οποίες απλά επειδή έχω επιμεληθεί εγώ, δεν ξέρω αν πώς θα φανεί. Αλλά ας πούμε το Anthrozza λέει το καραγούσταρα σαν άλμπουμ, φίλε. Album, παιδιά. Είναι αλμπουμάρα, το γουστάρο. Γουστάρο τις μελωδίες που γράφει εκεί πέρα ο Ταλαντούχος. Επίσης το Suicidal, το καινούριο το Suicidal Angels. Ναι. Κατάλαβες. Γενικά η σκηνή έχει ανέβει σε άλλο επίπεδο. Το Βάραθρον, ο Μάγκους, όλα αυτά. Γενικά βλέπεις ότι η δικιά μας σκηνή, ακραία, είναι σε άλλο επίπεδο. Το Nightrest το καινούριο που έρχεται, η Domination, σου έχω να σου πω 100.000 μπάντες γιατί λόγω της ιδιότητάς μου στο στούντιο που κάνω το producing μπορώ να σου πω 100.000 μπάντες και πόσα ταλέντα υπάρχουν. Πραγματικά, θα συμφωνήσω με τον Ευθύμη που είπε ότι το level έχει ανέβει ψηλά και πρέπει να γίνει συσπήρωση. Κατάλαβες, γιατί ναι, η γροθιά είναι άλλο πράγμα. Οπότε πρέπει να συσπηρωθούμε και να κάνουμε τα σωστά βήματα. Και είσαι και εσύ μέρος αυτού και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά, παιδιά. Η μουσική όταν δημιουργείς είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα από την παραγωγή, γιατί η παραγωγή σου φέρνει ένα έτοιμο υλικό το οποίο αυτό που έχεις να κάνεις είναι να το φέρεις εις πέρας και να το τελειοποιήσεις, να το κάνεις στην καλύτερη του δυνατή μορφή και να προσθέσεις και εσύ τα δικά σου βέβαια στοιχεία σαν παραγωγός και να προτείνεις πράγματα. Οπότε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Απολαμβάνω πιο πολύ σαν μουσικός αυτό που κάνω, αλλά μέσω από τη διαδικασία της παραγωγής, επειδή μου επιτρέπουν οι μπάντες να λειτουργώ ως μουσικός, περνάω εξίσου καλά. Οπότε τα βάζω στο ίδιο καζάνι, και ας μην αρέσει κάποιος. Λοιπόν, Γιάννη, για λέγε. Τι θες, τα καλύτερα μου. Ναι, γρήγορα, μπαμ μπαμ. Ulthar, Αμερικάνοι, δύο δίσκους βγάλανε φέτος, Ηλιονόμικον και Ανθρωπονόμικον, Mixed Death Black, underground μπάντα, παράξενη από αυτά τα παλαβά. Το είχαμε βάλει και στην εκπομπή, σιγά μη θυμάσαι. Ναι, ναι, καφρίλα. Το Dot Heimsgard, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κλασικά στην παράδοση του το Dot Heimsgard, κάθε δίσκος να είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Στο κλασικό heavy metal, η Spirit Adrift από την Αμερική, που είναι ο ήχος του Ozzy Osbourne,
φερμένο στο 2024. Και από ελληνικές μπάντες, πέρα από αυτά που αναφέρεται, θα αναφερθώ σε μια underground κυκλοφορία, στο Auriferous Flame, που είναι black metal παλιακό, Under from Black Mastery λέγεται, εντυπωσιάστηκα με το άλμπουμ. Okay, yeah. Πάνω κάτω αυτά είναι καμιά τριανταριά ακόμη, αλλά... Φαντάζομαι. Εντάξει, ναι. Φαντάζομαι. Η καΐλα παραμένει. Σοφία. Εγώ όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεν παρακολουθώ τις καινούριες κυκλοφορίες υποχρεωτικά. Δεν ξέρω και πότε βγαίνουν οι δίσκοι που ακούω. Καλώς. Μετά το μαθαίνω, όταν τους λατρεύω. Παρ' όλα αυτά, η Obituary είναι μια αγάπη ζωής, οπότε προφανώς όταν έβγαλαν το δίσκο... Τον... Ξέρεις, δεν έχω δει Obituary live. Έχω δει την Κουτσή Μαρία, αλλά όχι αυτούς. Και μ' άρεσε ο δίσκος απρόσμενα πολύ. Δεν περίμενα ότι θα είναι κάτι παραπάνω από συγκίνηση. Αλλά ήταν φανταστικός δίσκος, τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Το Orbit Culture άκουσα γιατί είναι μια μπάντα που με ενδιαφέρει... Ακόμα δεν έχω φτάσει αυτό που θέλω ακριβώς από αυτούς, αλλά πάντα ευχαριστιέμαι να τους ακούω και μ' αρέσει η προσέγγιση τους και μ' αρέσει το ανανεωτικό που εγώ θεωρώ ότι φέρνουν σε αυτόν τον ήχο. Είμαι full κολλημένη με το Mother of Millions, το τελευταίο, το οποίο όταν πρωτοβγήκε σχεδόν απογοητεύτηκα και ξαφνικά είναι αυτό που το παίρνεις στο αυτοκίνητό σου και τρίτη-τέταρτη ακρόαση σε φάση, για ξαναπες. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Αν και Νάρα που φοράω και στηρίζω και αγαπάω σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης και δεν μπαινεύει μόνο Φώτη στον εαυτό του, τον μπαινεύουμε και οι υπόλοιποι, ασχέτως γνωριμίας ή μη. Και είναι πραγματικότητα ότι είναι φοβερή και παραγωγή υπέροχη. Ο δίσκος ήταν λατρεία. Και είναι και το live που περιμένω πάρα πολύ. Ναι. Τελεία. Αλλά δεν ξέρω. Ωραία, ωραία πράγματα. Εσύ, κύριε Σουρτάτο μου. Εγώ τώρα άσχομαι. Όχι, για πες μας. Εγώ είμαι πιο μοντέρνος ήχος και Bury Tomorrow και τέτοια πράγματα. Πώς ένιωσες που In Flames βρίσκονται εκεί χαμηλά? Ψηλά είναι για μένα. In Flames τελειώσαν το 2002 με το Reroute to Remain. Μετά άρχισε η κατρακύλα όταν άλλαξε η νοοτροπία και το στυλ μουσικής που θέλω να βγάζουν. Αγαπημένη μου μπάντα παλιά που χώρισα με αυτούς. Τα φτιάξα με τους Όπεθ μετά. Με τους Όπεθ και, και με τους Insomnium λίγο φλερτάρεις τον τελευταίο καιρό. Insomnium ωραία μπάντα, ναι. Πολύ καλή. Το άλμπουμ μου άρεσε πολύ το τελευταίο σου. Πάμε να προχωρήσουμε σε κάποια πολύ basic πράγματα. Να μου πείτε συνοπτικά, Σπύρο, σε τι φάση είναι η μπάντα, σε Big Flesh, και στουδιακά, συνθετικά και σε live. Πού βρίσκεστε? Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα από τώρα, έχουμε κλείσει 3 live, Κωνσταντινούπολη, Ρουμανία, Βουλγαρία. Και μετά από αυτά τα 3 live θα υπάρξει ένα tour στην Αμερική. Δεν μπορώ να πω ακόμα τα ονόματα. Θα είναι ένα πολύ καλό tour που λογικά θα γίνει μέσα Απριλίου με Μάιο. Και μετά είναι τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Για καινούριο άλμπουμ, λογικά από το επόμενο έτος. Ήδη έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να οργανωνόμαστε, αλλά επειδή έχουμε επικεντρωθεί κιόλας και σε άλλα πράγματα που αφορούν την ορχήστρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα γίνουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά για τους Septic Flesh μέχρι το καλοκαίρι. Okay. Και ο πρωταρχικός άξονας θα είναι η ορχήστρα. Okay. Αυτό που ρωτάει πολλοί κόσμος, την ωραία φάση που κάνετε στο Μεξικό με την ορχήστρα, υπάρχει περίπτωση αυτό να το ακριβώς, δούμε ναι, Ευρώπη, Ελλάδα? Ήδη το συζητάμε για την Ευρώπη και, okay, και στην Ελλάδα. Ναι. Σούπερ, μακάρι. Εμείς θέλουμε να παίξουμε στην Ελλάδα. Η χώρα που θέλουμε να παίξουμε, σαν, που, όλοι οι Σεπτικλές δηλαδή, όλοι μας, είναι η Ελλάδα, γιατί είναι η χώρα μας. Αλλά πίστεψέ με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Η ιδέα με την ορχήστρα πώς... Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κανού ιδέα ήταν αυτή, πώς μπήκε στο τραπέζι? Τι εννοείς δηλαδή? Πώς έγινε το κονέ στο Μεξικό, πώς σκεφτήκατε να βάλετε ολόκληρη ορχήστρα, μουσικούς? Αυτό έγινε από έναν προμότερ εκεί πέρα που το είχε πει, ας πούμε, σαν, μην σου πω σαν αστείο. Δηλαδή. Σαν αστείο. Μήπως να κάνουμε ένα live με ορχήστρα και ξέρεις, του λέγαμε θέλει budget. Μου λέει άστα, τα κανονίσω εγώ όλα αυτά. Και ουσιαστικά έλεγε με 1500 και 2000 εισιτήρια, εγώ έχω βγάλει τα πάντα κτλ. Τελικά είχε 3.500 κόσμο και περίμενε κόσμο απ' έξω, ήταν sold out. Πρέπει να τονίσω, το εισιτήριο ήταν ακριβό, παρόλο που ήταν Μεξικό. Πόσο αναλογικά? Υπήρχε δηλαδή 50 ευρώ, 60, 70, υπήρχε και 40. Και ήταν για μένα ήταν η πιο σημαντική στιγμή το Septic Flesh εκεί πέρα. Αυτό δηλαδή που ζήσαμε ήταν κάτι το μοναδικό. Και το ξαναζήσαμε και τώρα πάλι στο Μεξικό. Δεύτερη φορά, ναι. Δεύτερη φορά που ειλικρινά δεν το πιστεύω αυτό που έγινε.
Είναι, δηλαδή θα φανεί υπερβολικό. Είχαμε τον πιο πολύ κόσμο από όλες τις μπάντες. Δηλαδή μιλώντας αριθμό. Δεν έπρεπε να το πω. Για πες. Δηλαδή Godzilla, Lamb of God, Emperor. Και άλλες μπάντες που παίξαν. Με βροχή φουλ, έτσι. Βροχή, θυμάμαι. Λοιπόν, και όταν ήταν να βγουν οι Septic Flesh, ήταν τίγκα. Δηλαδή ήτανε, το φεστιβάλ ήταν γεμάτο. Και μιλάμε για βροχή συνεχόμενη. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά την ευγνωμοσύνη που νιώθω για το Μεξικό και όλοι οι Septic Flesh δηλαδή, μας έχουν στηρίξει απίστευτα. Μεξικό και Λατινική Αμερική αγαπάει γενικά την Ελλάδα. Ναι, στο Extreme Fantasma, Necromantia και Nightfall και Rotting Christ, όλους. Μα πριν το Μεξικό, ας πούμε, στο φεστιβάλ που παίξαμε με την ορχήστρα, είχαμε ένα tour South America, ας πούμε, δέκα μέρες, 10 live. Αυτά από τους Septic Flesh. Τέλεια. Μάρια, Night Rage. Είστε στο στούντιο τώρα, γράφετε με Φώτη, παραγωγό ηχολήπτη. Τι να περιμένουμε, πότε βγαίνει το άλμπουμ? Το άλμπουμ θα βγει μάλλον στις 10 Μαΐου. Έχουμε τελειώσει γενικά όλες τις ηχογραφίες εδώ με τον φίλο μου τον Φώτη. Είναι η πρώτη φορά που γράφουμε ένα άλμπουμ σαν Night Rage, γενικά σε όλη την καριέρα που έχουμε τόσα χρόνια, ολόκληρα από την αρχή μέχρι το τέλος στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Συνήθως τα ηχογραφούσαμε στο εξωτερικό ακόμα και με την παλιά μου μπάντα, το Exhumation, ας πούμε. Και θεωρώ ότι θα είναι ίσως το καλύτερο άλμπουμ των Night Age αυτό. Και επειδή έχουμε πολύ ωραία συνεργασία με το Φώτη, και είμαι χαρούμενος που γυρίσαμε στον τόπο του εγκλήματος, εκεί που γεννήθηκε η μπάντα, ας πούμε. Γιατί οι Night Age γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, και μετά είχα φύγει στο εξωτερικό. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, στα τελειώματα του άλμπουμ. Κάναμε και τρία βίντεο με τον Μπάμπι τον Κατσιόνι, τα τελειώσαμε και αυτά, και ευελπιστούμε θα κάνουμε φυσικά κάποιες συναυλίες στην Ελλάδα μετά αφού βγει το άλμπουμ, και ευελπιστούμε και για κάποιο άλλο tour, Ευρώπη, Αμερική. Το ψάχνουμε και αυτό το θέμα τώρα. Αλλά γενικά πιστεύω ότι αυτό θα είναι. Εντάξει, δεν μ' άρεσε να περί αυτό λόγο και να λέω ότι συνήθως οι μουσικοί το λένε αυτό το πράγμα, ότι το τελευταίο άλμπουμ είναι το καλύτερο. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα. Και αυτό πιστεύω οφείλεται και στη συνεργασία που έχουμε. Τέλεια συνεργασία, θα έλεγα, που έχουμε με τον φίλο μου τον Φώτη εδώ πέρα. Και πρώτη φορά έχεις και Έλληνα τραγουδιστή. Ναι, αλλάξαμε και τραγουδιστή. Δυστυχώς έφυγε αυτός που είχαμε πριν. Και έχουμε τώρα τον Κωνσταντίνο Τόγκα, έναν που ήρθε και αυτός σαν από μηχανής θεός. Πάλι μας βοήθησε ο Φώτης και σε αυτό. Όπου να βγούμε τον Κουτσομπολιό. Είχατε περιοδία στη Γερμανία. Μάλιστα, ναι. Και έκατσε και έμαθε τα τραγούδια. Τα έμαθε σε 10 μέρες μέσα, ας πούμε, τα τραγούδια. Μας βοήθησε ο άνθρωπος, έκανε τη δουλειά του σωστά. Και μετά από αυτό, το επόμενο λογικό βήμα ήταν ότι μπήκε και στην μπάντα. Δηλαδή, για ένα περίεργο λόγο, ας πούμε, κόλλησε πάρα πολύ καλά η φωνή του και γενικά το όλο πράγμα, ας πούμε, ήρθε και έδεσε. Τέλεια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Ωραία, Χρήστο, ο Τρόσαϊ λέει. Ναι, προωθούμε το δίσκο τώρα που έχουμε κάνει. Περιοδίες full στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κάποιες συναυλίες, και έχουμε και κάποιες επόμενες. Και φτιάχνουμε το επόμενο αυτό. Season of Mist, καινούργια εταιρεία. Ικανοποιημένη, πώς είστε με αυτό? Εντάξει, νιώθουμε δικαιοσύνη. Γουστάρετε, ανεβήκατε level κατευθείαν, έτσι. Ναι, και αξίζεται να γίνει αυτό το σε ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Άλμπουμ φοβερό, Doom Death Metal. Θα τα πούμε και συνέχεια για το άλμπουμ αυτό. Φώτη, δουλεύεις παραγωγός, μουσικός ταυτόχρονα. Όλα τα κάνω. Ωραία. Για πες μας τι γίνεται με τους Nightfall, να μας πει ο Ευθύμης για τους Nightfall. Πες μας για 649 εσύ. Με 649 έχουμε καινούριο υλικό. Τα δύο πρώτα κομμάτια θα τα παρουσιάσουμε σύντομα. 25 Φεβρουαρίου έχουμε ένα live μαζί με τους Blackstone Machine, Rusty Bones και τους Smoking Dame. Είναι μπάντες που όλες τις έχω κάνει στο Deva Sound παραγωγή. Και οι Blackstone Machine θα παρουσιάζαν το υλικό τους. Μας πήραν τηλέφωνο και μας πρότειναν να παίξουμε μαζί. Θέλανε να παίξουμε headliners, τους λέω είναι δικό σας το EP και η παρουσίαση. Βάλε με special guest, δεν έχω θέμα. Οπότε έχουμε αυτό το σαπορτιλί και με αυτά τα παιδιά που τους γουστάρω πολύ. Ναι, είναι πολύ καλή τύπη. Αυτά από 649. Παραγωγές. Full. Με Night Rage, με Χέρτα, ο τραγουδιστής των Night Rage που μπήκε τώρα, ο Κωνσταντίνος Τόγκας, είναι σε μια υπερμπάντα, έτσι όπως το λέω. Full μοντέρνος ήχος, δηλαδή σκέψου κάτι 4 act, κάτι με περίφερη, με σούγκα, ένα τέτοιο κράμα. Ωραία πράγματα.
με πολύ μοντέρνο ήχο και πολύ innovative παίξηματα, πολύ ξεχωριστά για Ελλάδα και πραγματικά αναμένω πώς και πώς, δηλαδή είναι το επόμενο που θα μιξάρω μετά το Night Rage. Ωραία, Γιώργο. Ναι, εμείς βγήκε το άλμπουμ τώρα 31 Οκτωβρίου, είναι φρέσκο σχετικά. Παρόλα αυτά έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε μια διασκευή στο φάρι του Arthur Brown που θα κάνουμε, το οποίο θα είναι διασκευή έκπληξη και ένα βίντεο έκπληξη που θα τη συνοδεύει. Αυτά είναι που έχουμε το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο να δουλέψουμε και προς το τέλος του χρόνου θα βάλουμε μπροστά σύνθεση για νέο άλμπουμ. Με Βασίλη Ζόμπολα πάντα μαζί. Ναι, ναι. Ο οποίος Βασίλης καθόταν στη θέση του Μάριου πέρυσι στην Εθνική Κλήρωση. Το οποίο είναι καταπληκτικό παιδί και έγραφε και στο Metal Invader που ήσουν ο παλιάρχης συντάκτης, έγραφε εκεί. Εσύ ήσουν εκεί. Έγραφα και εγώ παλιά. Ωραία πράγματα. Για Γιοθήρια έχεις απομακρυνθεί, έχει τελειώσει. Γιοθήρια αποχώρησε το καλοκαίρι. Τέλος από οπότε. Δεν έχω να σου πω κάτι, πρέπει να ρωτήσει κατευθείαν το μήνυμα. Το μήνυμα. Κάτι που ρωτάει πολλοί κόσμος είναι γιατί παρότι όποτε έχεις εμφανιστεί σαν guest σε συναυλίες όπως πρόσφατα του Σάγκη Τόλι, ενώ δίνεις γκάζι στη σκηνή και γουστάρεις, γιατί δεν είχες αποφασίσει με Νεκρομάντια και γενικότερα με τις μπάντες σου να εμφανιστείς live. Όπως είπες, εμφανίζομαι guest σε μπάντες άλλων. Ναι. Εγώ θεωρώ, το έχω πει πολλές φορές, η άποψή μου για το black metal όσον αφορά το live είναι ότι δεν είναι μουσική για live, δεν είναι rock and roll. Ή αν είναι μουσική για live πρέπει να υποστηρίζεται από ένα οπτικό πράγμα τρομερό, ας πούμε, για να μπορέσει να μεταδώσει τουλάχιστον τη μουσική που κάνω εγώ, έτσι όπως τη βιώνω εγώ, αυτά που θέλω. Αν δεν το έχω έτσι όπως το θέλω, granted, θα το κάνω καθόλου. Γενικά θεωρώ ότι είναι μια μουσική που τη βιώνεις μόνος σου. Δηλαδή την ακούς και τη βιώνεις μόνος σου στη μοναξιά του εαυτού σου. Δεν τη θεωρώ ότι είναι μουσική για live. Και υπάρχουν πολλές φορές που έχω πάει σε black metal live, σε μπάντες, που ακόμα αγοράζω τη μουσική τους και δεν μου έχουν πει τίποτα. Δηλαδή αυτό που παίρνω εγώ όταν ακούω τη μουσική σπίτι μου, δεν το παίρνω στο live. Πες ένα μυστικισμό, κάτι. Είναι ένα συνέστημα το black metal, δηλαδή είναι απλά μια μουσική. Είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Προσωπικά μιλάω πάντα έτσι. Μπορεί να πάω στην αυλή αφράς και να γουστάρω, ας πούμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το black metal το θεωρώ κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ προσωπικά. Οπότε δεν αποκλείω ποτέ το live, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω 100% θα κάνω ποτέ, αλλά μεγάλη πιθανότητα να μην κάνω ποτέ ή να κάνω κάτι πολύ παράξενο και ιδιαίτερο, αν κάνω live. Okay, κατανοητό. Ευθύμη, Nightfall, σε τι φάση είμαστε με το συγκρότημα? Είμαστε στην περίοδο των ηχογραφήσεων. Το άλμπουμ ηχογραφείται στα Deva Sounds. Μαζί μας την υπογραφή του θα βάλει ο Jacob Hansen που έχει κάνει το τελευταίο τον Arch Enemy και ηχητικά είναι κάτι τεράστιο, τουλάχιστον στα αυτιά μου. Πιστεύω θα βγει μετά το καλοκαίρι, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Δουλεύω με τον Eliran Cantor όσο αφορά το artwork του άλμπουμ. Ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης και ετοιμάζουμε ουσιαστικά το οπλοστάσιο για να βγούμε προς τα έξω τη στιγμή που θα μας πει η εταιρεία ότι πρέπει να ξεκινήσει το promotion. Είμαστε σε αναμονή. Ταυτόχρονα εγώ προσωπικά και εκ μέρους της μπάντας έχω ξεκινήσει μία σχέση με έναν Ινστιτούτο, το European Alliance Against Depression στη Γερμανία, όπου θέλω να συνεχίσω και συμφωνήσαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί τους να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε αυτό το πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα της κατάθλιψης και των ψυχικών νοσημάτων, το οποίο ταλανίζει και τη σκηνή μας, αλλά για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα αυτό το macho στυλ που έχουν πάρα πολλοί fans της σκηνής, αγόρια κορίτσια, τους κρατάει μακριά από το να λύσουν το πρόβλημα με τη βοήθεια της επιστήμης, με τη βοήθεια κάποιου ειδικού και ούτω καθεξής. Το θεωρώ μεγάλη κίνηση και αυτό. Κατά τα άλλα, συναυλιακά, όπως είπα, θα κινηθούμε
όταν ξεκινήσει το promotion. Okay, είχατε παρουσία σε Hellfest που ήταν το Hellfest ήταν μια μεγάλη στιγμή για εμάς, γιατί ήρθαν μετά από μια παύση πάρα πολλών ετών. Ήμασταν μια μπάντα που για σχεδόν 20 χρόνια γυρίζαμε την πλάτη μας στα live. Θεωρούσαμε ότι, όπως είπε και ο Γιώργος πάρα πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα, θεωρούσαμε ότι το live δεν μπορούσε να αναδείξει την ποιότητα και την καλλιτεχνικότητα του πονήματος όπως ήταν στο στούντιο. Δηλαδή θα έκανες μια μεγάλη έκπτωση ανεβαίνοντας στη σκηνή. Συν ότι η σκηνή έχει αλλάξει από όταν ξεκινήσαμε και ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αριθμούς, νούμερα, εισπράξεις κτλ. Με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνεις εκπτώσεις προκειμένου να βγουν κάποια πράγματα. Όλο αυτό το περιφερόμενο τσίρκο μας κρατούσε μακριά. Παρ' όλα αυτά, περάσαν τα χρόνια, αλλάζουν οπτικές, οριμάζουν οι συνθήκες, αλλάζει η προσέγγιση και επειδή υπάρχει και μια νέα γενιά οπαδών εκεί πέρα έξω που δεν μας έχει δει ποτέ, γιατί όταν εμείς παίζαμε συναυλίες αυτοί τότε γεννιόντουσαν, αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το μεγάλο βήμα και εμείς προς τις σκηνές. Έτσι προέκυψε και το Hellfest, έτσι προέκυψαν και άλλα και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη βάση. Έχουμε συμφωνήσει ότι δεν θα κάνουμε καμία έκπτωση στη συναυλιακή δραστηριότητα και παρουσία. Πλέον το σπόρο είναι πάρα πολύ ακριβό. Περάσαν οι εποχές που απλά έβγαινες πάνω στη σκηνή, ντυμένος στα μαύρα, χτυπιώσουν και that's it. Τώρα πλέον όλες οι παραγωγές γίνονται μικρή King Diamond. Πρέπει να παρουσιάσεις μια κατάσταση που θα τραβήξει το θεατή να χαθεί από τη ρουτίνα του. Να βγει έξω από το venue και να μην ξέρει πού βρισκότανε την περασμένη μία μισή, δύο, τρεις ώρες. Μεγάλη υπόθεση. Να εξαγνιστεί. Και αυτός είναι ο σκοπός της τέχνης. Και αυτό υπηρετούμε. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, προχωράμε ερωτήσεις. Μια ερώτηση που είχαμε βρει με τον Γιάννη, η οποία είναι αυτή εδώ. Τρίτη. Θα σε βάλω να. Κάτσε να βάλουμε και κάποια άλλη. Γιατί έχουμε και κάποιους ερωτήσεις. Μένουμε λίγο στη φιλοσοφία της φάσης τώρα και να ζεστάνουμε λίγο το κλίμα. Έχει να κάνει με τον κάθε μουσικό, ο οποίος έχει δικαίωμα να συνθέτει όπως θέλει, έτσι. Από την άλλη υπάρχει ένας ακροατής που και αυτός έχει δικαίωμα να επιλέγει τι θα ακούσει. Θυμάσαι που το λέγαμε αυτό. Ναι, ναι. Θες να προωθήσεις να πεις την ερωτησούλα. Εντάξει, ναι, υπάρχει η ατάκα κλισέ, ρε παιδί μου, που λέμε ότι ο καλλιτέχνης από τη στιγμή που κυκλοφορεί το έργο το μουσικός, πλέον δεν είναι κτήμα του, είναι κτήμα του κόσμου. Σωστό. Είναι και κλισέ, ισχύει εν μέρει. Αυτό θέλω να εξετάσουμε. Κατά πόσον ισχύει και κατά πόσον μετά έχει λόγο ο παδός στις αλλαγές πορείας που μπορούν να κάνουν οι μουσικοί. Θα κάνω και μια επισήμανση. Τρανό παράδειγμα είναι η Metallica, Φερρυπίν, που τους μάθαμε να παίζουν και να ξεκινάνε το thrash metal και φτάσαν σε σημείο να παίζουν southern rock στα load reload, κατά κραυγή τότε στο Metal Invader, τα παλιά χρόνια, μα θυμάστε. Ποιους να πούμε, η Ulver που ξεκινήσαν παίζοντας black και έφτασε σε φάση ο Γκάρου να παίζει trip hop. Ο παδός, το ερώτημα είναι αυτό, έχει δικαίωμα να κατακρίνει ένα άλμπουμ που αλλάζει εντελώς, μια μπάντα που αλλάζει ύφος και την έχει στηρίξει βέβαια, έτσι. Γιατί οι μπάντες, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο παδός έχει το δικαίωμα να κράξει, αλλά μην ξεχνάς και την στροφή που είχαν κάνει και Paradise Lost. Ναι. Το θυμάσαι? Ναι. Μπράβο. Πάντως η Metallica παραμένει νούμερο ένα. Ναι, άλλο ναι. Οι πωλήσεις, παιδιά, και άλλο το ύφος της μουσικής, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μιλάω για το ύφος της μουσικής. Δηλαδή, γενικά, πολλές μπάντες κάναν τη στροφή. Τώρα, από εκεί και πέρα, πόσο καταλαβαίνεις το εγχείρημα της κάθε μπάντας. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν αυτές οι αλλαγές, οι στροφές. Δηλαδή, και η Septic Flesh, αν θυμάσαι το Revolution DNA, ήταν μια διαφορετική στροφή. Εγώ, σαν οπαδός όμως, μου άρεσε αυτή η στροφή. Ναι. Η Nightfall αλλιώς ξεκινήσανε. Και το Diva ήταν διαφορετικό, το Lesbian Show ήταν διαφορετικό. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Δεν μου φάνηκε στραβό. Δηλαδή και το Dead Poem, Rotting Christ. Αν δεις όλη η ιστορία, έχει αυτή την αλλαγή που τότε το Gothic Rock τραβούσε τον κόσμο. Αν θυμάσαι το 95, mid-90s είναι αυτό που λέω. Καλά, δεν τα λέω, Ευθύμη. Mid-90s, ναι. Mid-90s ήταν αυτό. 95-96, θυμάμαι τότε. Ήταν αυτή η εποχή των Moonspell. Η αλήθεια είναι. Ήταν σχολή. Μπράβο, ήταν σχολή. Η αλήθεια είναι ότι η σκηνή κινούτο εν μας, όλοι μαζί. Δηλαδή, είτε Έλληνες μουσικοί, είτε Φιλανδοί, είτε Σουηδοί, Γερμανοί, Εγγλέζοι κτλ. Στην death metal σκηνή, δημιουργούσαμε τις τάσεις μέσα από μια
συνεχόμενη όσμωση μεταξύ μας. Είτε με την αλληλογραφία, είτε με τα βιντεοκλιπάκια που κάναμε, είτε με τις κυκλοφορίες και τα demo μας. Δεν υπήρχε μία μπάντα η οποία επηρέασε όλες τις άλλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν βγήκε. Ήταν η Atrocity τότε που είχαν προσπαθήσει και είχαν κάνει μια γκώθικ αλλαγή, όπου βάλανε και το γυμνό μέσα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το ασπαστήκαμε αυτό, δεν το ακολουθήσαμε με το γυμνό. Ήταν η αλλαγή που κάνει η Paradise Lost. Αυτό είναι. Στο Icon. Ναι, οι οποίοι. Πρώτο στο δεύτερο. Ναι, είχαν κάνει αλλαγή, παιδιά, σε όλου του είχαν κάνει αλλαγή. Ναι. Θυμηθείτε το ντεπούτο του, που είναι Doom Death. Μετά το Gothic, το οποίο είχαν ξεσηκώσει τις κιθάρες από Christian Death και από Sisters of Mercy και Fields of the Nephilim. Οπότε εμείς που ακούγαμε αυτές τις μπάντες του Gothic, δεν μας φάνηκε κάποια αλλαγή. Όλη η σκηνή κινείται λοιπόν σαν ένα μπούγιο. Έχεις δει ποτέ Μορντίλο, το κόμικ, που είναι όλα μαζί και πάνε. Αυτό το πράγμα. Και μια φορά πάει ο ένας μπροστά, μια πάει ο άλλος μπροστά και νομίζω ότι είναι πρώτος ο ένας ή ο άλλος. Όλοι είμαστε μαζί. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο οπαδός να έχει το δικαίωμα, ανεφέρω το δικαίωμα, αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, να του αρέσει κάτι ή να μην του αρέσει, να το κριτικάρει, να το αποδομεί, να το διασκευάζει, να κάνει ό,τι θέλει. Να το αγοράσει. Ακριβώς, αλλά έχει και ο καλλιτέχνης το δικαίωμα να ψάχνεται. Γιατί ο καλλιτέχνης είναι ανήσυχο πνεύμα, γεμάτο ανασφάλειες. Ψάχνεσαι συνεχώς, δεν χωράς μες στα ρούχα σου, κάτι σε ενοχλεί. Και βρίσκεις έναν τρόπο να βγάλεις αυτό το δηλητήριο από μέσα και να το καταθέσεις μέσω μιας τέχνης. Να είσαι μουσικός, ζωγράφος, ποιητής, γλύπτης, οτιδήποτε. Και μέσω αυτής της κινήσεις που κάνεις, προσπαθείς να επικοινωνήσεις με κάποιους ανθρώπους, όσο μακριά κι αν υπάρχουν από το φυσικό σου περιβάλλον, προκειμένου να συνοηθείς, να μην νιώθεις το απολωλό πρόβατο, ο τελειωμένος, ο τελευταίος. Προέκυψε για λόγους ψυχοθεραπείας, είναι γνωστές οι ικανότητες των αλόγων. Στη συνέχεια αγάπησα και το ζώο και το άθλημα και πλέον είμαι και πάνω στη σέλα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από να έχεις ανάμεσα στα σκέδια σου 600 κιλά μυς. Είναι φοβερό το συνέστημα. Με τη metal μουσική δεν ξέρω αν έχει κάποια επαφή το άλογο. Πάντως αν του βάλεις να ακούς δεν του αρέσει. Να φοβάσαι αυτούς οι οποίοι δίνουν συνεχώς το ίδιο και απαράλλαχτο προϊόν, όπως το ψωμί που αγοράζεις κάθε πρωί ή την πύρα που αγοράζεις κάθε βράδυ. Αυτό δεν είναι τέχνη. Ναι. Αυτό είναι προϊόν, είναι commodity. Πάμε αλλού μετά. Και το underground έχει αυτή την ομορφιά. Μιλάμε για τέχνη. Okay. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα όχι επειδή η πλατφόρμα The Gallery είναι η νούμερο ένα ή έχει τάδε χιλιάδες ακόλουθους. Όχι. Ήρθαμε επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ μας. Γουστάρουμε αυτό που κάνουμε. Κατάλαβες. Ναι. Και πορευόμαστε μαζί. Μια μικρή κοινότητα. Okay. Πάνω σε αυτό που είπες, η μία πλευρά είναι αυτή που έχει να κάνει με το ανήσυχο πνεύμα του μουσικού. Ναι. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που ο μουσικός τεχνιέντος πηγαίνει σε ένα ύφος που ξέρει ότι θα τραβήξει παραπάνω χρήματα, ξέρεις, σαν business πλέον. Βλέπει In Flames, χαρακτηριστικό παράδειγμα, που δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το η ανησυχία του μουσικού που τους έκανε να πάνε. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι η εικασία και θα σου πω το λόγο. Όταν αφήνεις το σιγουράκι, το οποίο άμα το βάλουμε σε μια κλίμακα από το 0 στο 100, το σιγουράκι είναι 30. Εντάξει, έχεις εισόδημα 30 σαν μπάντα. Και σου λέει εσένα, σύμφωνα με τη δική σου εικασία, ένας παραγωγός, ένας μάνατζερ ή η μπάντα ίδια. Ρε μάγκες, τι 30, δεν πάμε να το κάνουμε 30-80. Πώς γίνεται το 30-80. Α, θα παίξουμε πιο ελαφρά. Ακριβώς. Πιο ελαφρά. Εκείνη τη στιγμή, όλη αυτή η πράξη περιέχει ένα ρίσκο. Θα χάσει και τους 30. Αυτό είναι το ρίσκο σου. Ναι. Αυτό από μόνο του δίνει μια δυναμική. Μια φλόγα. Είναι ωραίο. Κάντο. Κάντο. Το πρόβλημα είναι άμα το κάνεις, δεν σου πάει καλά και γυρίσεις ακριβώς μετά σε αυτό που παίζεις πριν. Εκεί βρωμάει το θέμα. Παράνταση λόγω. Κάτι έχει γίνει αυτό. Εμείς. Έχει γίνει στο και επίσης να πω κάτι σημαντικό. Είπανε για
αναφέρατε πριν το άλμπουμ του Paradise Lost, δεν είπατε όμως το host. Έτσι. Αυτή ήταν η αλλαγή. Ναι. Αυτό είπα. Αυτή ήταν, το έπεσε. Γιατί η αλλαγή ήταν αυτή. Το host είπα. Okay, αυτή ήταν η μεγάλη αλλαγή. Όχι, όχι, εγώ ήταν το host. Εγώ όταν το άκουσα, λέω, οπαδό, τι γίνεται, πες μου. Το host. Είχε μπει πια ο ηλεκτρονικός ήχος, είχε μπει κανονικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα μιλήσω πολύ, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ minimal. Συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Ευθύμης, αλλά είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Δηλαδή, καταρχήν δεν μου αρέσει αυτή η λέξη φαν, ο παδός, δεν μου αρέσει. Εγώ θα έλεγα ο φίλος της μπάντας, αυτός που συμμετέχει. Οι καλλιτέχνες, όντως, ο βασικός και κύριος στόχος και σκοπός είναι η εξωτερήκευση συναισθημάτων. Και όσοι από εμάς καταφέραμε και να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε, εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας και τα δείχνουμε στον κόσμο. Δηλαδή, τους λένε, παιδιά, έχω αυτό το κομμάτι. Σας αρέσει? Για μένα το τίμιο είναι, αν σταματήσεις πια να σ' αρέσει η δουλειά του καλλιτέχνη που υποστήριζες, υπάρχουν άπειρες μπάντες. Πήγαινε να ακούς κάτι άλλο. Είναι το πιο τίμιο, πιστεύω, πια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται αυτή η κακή κριτική. Υπάρχει η καλή κριτική και υπάρχει και η κακή κριτική. Και στα social media υπάρχει ένας πληκτρολογικός αυτοκανιβαλισμός αυτή τη στιγμή. Τρογόμαστε μερικές φορές. Για το αν η Metallica δεν βγάλαν καλό άλμπουμ, για το αν ο Ούλρικς δεν ξέρει να παίζει τύμπανα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, που τελικά δεν βγάζουν πουθενά. Δεν μ' αρέσουν οι Metallica. Σταματώ να ακούω Metallica. Ακούσα Megadeth. Ακούσα το Mustaine. Μ' αρέσει πιο πολύ ο Mustaine. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να χαλάμε τις καρδιές μας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνεται τόσο. Να υπάρχει τόσο φανατισμός. Που και ο Mustaine πήρε το ρίσκο του με το Risk. Που ήταν υπερβατάτα. Σε αυτό που συμφωνώ με τον Ευθύμη είναι και αυτή είναι και η γοητεία της τέχνης. Πρέπει να ρισκάρεις. Πρέπει να ρισκάρεις γιατί εκεί θα νιώσεις πραγματικά τους παλμούς της καρδιάς σου. Θα νιώσεις πού μπορείς να φτάσεις. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει και τέρμα έτσι. Γιατί ο καλλιτέχνης πάντα θα εξερευνά και θα αναζητεί. Υπάρχουν όντως και οι δημόσιοι υπάλληλοι της τέχνης. Συμφωνώ. Άντερς Φρίντεν. Δεν θα πω όνομα. Αυτά μας τα έχουν πει τώρα άλλοι. Το παραγωγή. Το όλο ξεκινάει. Υπάρχει αντίλογος εδώ. Υπάρχει αντίλογος. Ναι, μεγάλο. Γιατί θα πω την αγάπη μου, όσο θα την καταθέσω σαν αντίλογο. Καλά θα κάνεις, ναι. Θα πω Ball Thrower ή θα πω Motorhead. Θα πω λατρεμένες μου μπάντες, οι οποίες... Είπε sorry, πολύ σωστά, δεν έχει υπάρξει ρίσκο. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Γνωρίζω προσωπικά τους Ball Thrower και τον Girl συγκεκριμένα. Τους είχα ρωτήσει, ήταν να κυκλοφορήσουν το άλμπουμ τους το τελευταίο, όταν ζούσε ακόμα ο Μάρτινος συγχωρημένος. Και τους λέω, πότε κυκλοφορεί? Μιλούσαμε με τον Γκάρλ, μου λέει, δεν θα το κυκλοφορήσουμε. Λέω, γιατί δεν το κυκλοφορά? Μου λένε, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι το επόμενο καλύτερο μας βήμα. Το ακούσαμε στο στούντιο και δεν θα το βγάλουμε. Και δεν το βγάλανε. Προς τιμήν τους. Άρα ότι υπήρχε ηχογραφημένο έτοιμο. Ναι, ήταν έτοιμο. Παιδιά, το όλο ξεκινάει. Πόσοι μουσική από metal bands, πόσα metal συγκροτήματα αντιμετωπίζουν αυτό που κάνουν ως τέχνη. Και όχι απλά βγαίνουμε να τα σπάσουμε και τελείωσε. Ο καλλιτέχνης για μένα δεν πρέπει να έχει καμία υποχρέωση στον οπαδό να ακολουθήσει κάτι. Ο Rick Rubin είχε πει πρόσφατα ότι ο καλλιτέχνης, το μεγαλύτερο δώρο μπορεί να κάνει σε αυτό που ακούει τη μουσική του, είναι να βγάλει αυτά που έχει από μέσα του όπως αυτός νομίζει. Αυτό είναι το μεγάλο του δώρο. Ο οπαδός φυσικά έχει δικαίωμα να κρίνει, να κατακρίνει, να απορρίψει, να του αρέσει, να το λατρέψει. Έχει δικαίωμα για όλα αυτά. Αλλά ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να αντιμετωπίζει αυτό που ακούει, μιλώντας για τη μουσική του, σαν αγοραστικό κοινό. Γιατί μετά είναι προϊόν. Δηλαδή φτιάχνω κάτι για να το πουλήσω. Μπορεί όμως να το κάνει. Αυτή τη στιγμή, αυτό, παιδιά, που συσκευάζετε, συγγνώμη σε όλους σας. Αν δεν μπορεί διορθώνω, να το κάνει, πρέπει να σταματήσει να παίζει. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Από τη στιγμή που γίνεται. Ποιος το λέει αυτό? Είναι προϊόν. Από τη στιγμή που ο παραγωγός αυτό κάνει. Εν τω μεταξύ, μου κάνει εντύπωση ότι ο παραγωγός αυτό κάνει. Είναι προϊόν. Να το συσκευάσει. Πρόσεξε. Άρα, είναι προϊόν. Προϊόν είναι η δημιουργία του και το κίνητρο δεν είναι προϊόν. Έτσι. Ξέρω τι εννοεί. Απλά δεν είναι προϊόν σούπερ μάρκετ. Αυτό που είπε. Δηλαδή το κάνω διευκρινίσει. Ακριβώς. Ο Ρούμπιν πάντως το συσκευάζει το. Που λέει ο παραγωγός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όπως είπε ο Μπράιαν Ίνο, είναι από αυτόν που θα φτιάξει το τσάι, γιατί για τσάι μιλούσε, εμείς θα λέγαμε για καφέ, μέχρι αυτός που παίζει και τα μουσικά όργανα και τα μιξάρει. Ο Ρικ Ρούμπιν, που είναι μέντορα στο συγκεκριμένο χώρο, είναι απλά το εξτρά αυτή της μπάντας. Επειδή όλοι βρίσκονται σε ένα vortex και δουλεύουν
τις γραμμές των οργάνων που παίζει ο καθένας και είναι σε ένα δημιουργικό παραλήρημα, υπάρχει ένα ψύχρεμο αυτή και τους καθοδηγεί. Αυτό είναι. Το οποίο θα βγάλει ρίφ έξω όμως. Αυτή, συγγνώμη. Θα βγάλει ρίφ έξω, θα αλλάξει το σόλο. Ναι, αυτό, αυτό είναι ο παραγωγός. Αυτή απλώς άρα, είναι... Όχι, σύμφωνα με τα αυτή μέλος της μπάντας. Δεν ρωτάει κανένα. Και... δικαίωμα επέμβασης. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν μπάντες οι οποίες ανεβάζουν στα social media ερώτηση και λέει πείτε μας, ξέρω εγώ, πώς θέλετε να ακούγεται ο νέος μας δίσκος. Παράδεικτο. Τελειώνει εκεί πέρα. Εκεί τελειώνει. Αλλά είμαστε διαφορετικά όντα σε παράλληλο σύμπαν. Δεν μπορεί τώρα να πεις ότι εγώ είμαι σωστός και άλλος λάθος, ούτε το αντίθετο. Κατάλαβες. Έχει μεγάλη σημασία από πού ξεκινάς και πού πας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε το ρομαντικό στοιχείο μέσα μας. Σε αντίθεση με τους Άγγλους που σου λέει ανάθημα, πώς ξεκινήσατε παιδιά, ήμουνα εγώ και ο Τάδε στο σχολείο και αυτός έπαιζε αυτό το όργανο, εγώ έπαιζα το άλλο και λέμε δεν κάνουμε μια μπάντα να ζήσουμε από αυτό. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε τρώω ξύλο στο σπίτι, εγώ τρώω ξύλο στο σχολείο, δεν πάμε καλά και πάμε και γράφουμε κάτι τελειωμένους στίχους και παίζουμε τρία ακόρντα και δημιουργούμε μια κατάσταση η οποία μετά γιγαντώνεται και αποκτούμε και κοινό και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Είναι τελείως διαφορετικές οι διαδρομές. Το ένα είναι τέχνη, το άλλο είναι σκληρή αγορά, μπίζνα. Να πω κάτι σε αυτό που λέτε. Πολλοί μουσικοί πλέον και στην Ελλάδα και εξωτερικό το να γράφουν μουσική είναι η δουλειά τους. Οπότε πρέπει να βγάζουν άλμπουμ πολύ συχνά για να περιοδεύουν. Που σημαίνει ότι πολλές μουσικές και συνθέσεις δεν βγαίνουν με έμπνευση, αλλά βγαίνουν επειδή πρέπει. Διαβολιστικά. Επιτηδευμένα. Δεν είμαστε εκείνοι. Οπότε. Κανένας από εδώ μέσα δεν είναι. Γενικά μιλάω τώρα, δεν λέω για εσάς. Οπότε η έμπνευση πλέον πάει σε άλλο επίπεδο. Βγαίνει τεχνικά ένα άλμπουμ, συνθετικά να γράψουμε κάτι για να βγει. Έτσι, αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Το κάνανε παλιά οι λαϊκοί εδώ πέρα και γελούσαμε εμείς. Βγάζανε άλμπουμ για να έχουν δικαιολογία να βγάλουν τη νέα σεζόν στο μαγαζί. Ναι. Δυστυχώς γίνεται τώρα και στη metal σκηνή. Γίνεται. Ναι, γίνεται. Έχουμε ρόλο γενικότερα γίνεται. Οι οποίες μου λένε, έβαλες αυτό, γιατί εγώ ξέρω ότι στη μουσική μου βάζω σαξόφωνα για διάφορα στοιχεία. Θα ήθελα και εγώ να βάλω κάτι, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν θα τα αγοράσουν. Και του λέω τότε, γιατί παίζεις αυτό. Αυτός που παίζει, π.χ. ACDC, άμα αυτό που παίζουν το γουστάρουν και ας είναι το ίδιο, είπε μαζί τους. Κάτι όμως που το παίζεις έτσι και φοβάσαι να κάνεις κάτι γιατί δεν θα πουλήσεις, δεν είμαι μαζί σου καλλιτεχνικά. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω το βιοποριστικό που λες. Πρέπει κάποιο να φέρει ψωμί στο τραπέζι. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη. Είναι οι ισορροπίες λεπτές. Ακριβώς. Συγγνώμη, όχι. Ποια στιγμή. Ρότι κράει, Σέπτη Φλε, Suicide, αλλά δεν ξέρω. Μα Ρότι κράει, Σέπτη Φλε, ζούμε από τη μουσική μας. Και Suicide. Συγγνώμη. Και Suicide. Δεν δουλεύει. Δηλαδή, εγώ κάνω artwork, αλλά η κύρια πηγή εσόδων μου αυτή τη στιγμή είναι Σέπτη Φλε. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Και εγώ είμαι ενάντια στα προϊόντα. Νομίζω ότι το heavy metal ποτέ δεν θα φτάσει σε σημείο όπως είναι η pop μουσική, όπως είναι η μουσική των DJ, η μουσική ας πούμε, η χορευτική κτλ. Εκεί έχουμε πραγματικά την. Πώς λέγεται. Εκεί υπάρχει όντως αυτό το σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Μπράβο, ναι. Τα προϊόντα βρίσκονται διάχυτα και ούτε καν σου ενδιαφέρει. Τι ακούς τώρα, ένα beat. Ωραίο, βάλτο να χορέψουμε. Σπυρός, στο heavy metal υπάρχει ρομαντισμός. Σέβεσαι υπάρχει... τη μουσική σου. Το σέβεσαι. Βγάζεις άλμπουμ κάθε τρία χρόνια, όχι κάθε 6 μήνες. Εννοείται, ναι. Είναι... Όχι, εννοώ ότι ουσιαστικά, γιατί το είπε και ο Φώτης πριν, μην ξεχνάμε ότι σε προϊόν καταλήγουμε. Προϊόν. Έχει εξωφυλάκι, είναι έχει άλλο ζελματίνα. Το product, άλλο το commodity. Είναι διαφορετικά commodity, πράγματα. Εγώ, ναι, αλλά παιδιά, είναι όμως είναι κάτι το οποίο έχει τιμή. Δεν έχει τιμή. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Product, όπως οπότε, και το ποιο ζει από αυτό έχει να κάνει και με το τι ζωή θες να κάνεις. Υπάρχει άνθρωπος που ζει σε ένα παγκάκι με μια μπύρα. Όχι, μην το λες αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που ζει με εκατομμύρια. Και όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Να βγάζεις λεφτά από την τέχνη σου. Λεφτά από την τέχνη. Λεφτά από το underground. Σοβαρά λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις. Λεφτά βγάζεις περιφερειακά. Θα κάνεις εξώφυλλα, θα κάνεις κάτι, θα κάνεις βίντεο κλιπς, θα κάνεις και άλλα πράγματα. Τα οποία είναι περιφερειακά. Εγώ μιλάω για άνθρωπο. Δεν είναι underground πλέον. Ποιος? Η Septic Flesh δεν είναι underground. Όλοι είμαστε underground. Υπάρχει κάποια. Εγώ με τη θεωρία στο underground είναι ακόμα και Slayer underground. Πολύ ωραία, αλλά εκεί είναι που μπλέκεις τώρα. Μιλάμε για commodities economics και μετά πάμε ότι εντάξει, deep down inside είμαι ακόμα underground, αλλά το ονομάζω και underground. Slayer δεν είναι underground. Ή θα μιλάμε λίγο αντικειμενικά. Ή θα διαλέξουμε τον ένα όρο. Ότι μιλάμε για την οικονομική πραγματικότητα. Η οικονομική πραγματικότητα λοιπόν, η Septic Flesh δεν είναι underground πάντα. Ούτε Nightfall είναι underground. Ούτε Nightfall.
Η Nightfall πες ότι. Παιδιά, το underground. Όχι, βρίσκονται underground, σε ένα μετέχνιο, αλλά Hellfest δεν παίζει μια underground πάντα. Το underground δεν έχει να κάνει με το αν βγάζεις demo. Έχει να κάνει με την ψυχή σου. Όχι, το underground έχει να κάνει με τα ελαττήριά σου, με τα κίνητρα. Όχι, το ελαττήριο που ξεκινάει. Η Dead Congregation δεν είναι underground πάντα. Νομίζω με το πώς βγάζει μπάντα. Λέω μια μπάντα που είναι πολύ καλή. Παρακαλώ να μην σε παρακαλώ. Είμαι κόσμιος, αυτό θα είναι και στα μεξικάνικα. Η Dead Congregation είναι underground. Underground είναι μια μπάντα που δεν προσπαθεί να γίνει popular με κάθε μέσο. Δηλαδή να αρχίσει να σου βγάζει μαγιό με το όνομά της πάνω. Κούπες, αυτοκίνητα, παπούτσια με το όνομα κάτω. Ο Μπεχίμωθ όμως έχει προσθέσει. Το πώς συμπεριφέρεται η μπάντα είναι underground. Υπάρχουν πολλές μπάντες οι οποίες. Οχτά άτομα, η μπάντα. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος που διαχειρίζεται μια μπάντα την μπάντα του, αυτό που έχει, να βγάλει προς τα έξω, είναι και το underground για μένα. Εγώ γνωρίζω μπάντες δηλαδή που. Ξέρω, οι Dead Congregation τι offers έχουν. Το ξέρω αυτό προσωπικά. Ο τρόπος που το διαχειρίζονται είναι underground και είναι πολύ ωραίο αυτό. Εμένα με ρωτήσατε αν προτιμήσω Καμάι. Τη στάση του Dead Congregation 1 ή τον Behemoth. Εγώ θέλω και τους δύο, αλλά οι Behemoth έχουν δώσει στη σκηνή, έχουν βοηθήσει στη σκηνή. Παρόλο που αυτός τώρα είναι. Μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλεις. Ανάλογα το μέρος που κάνει ή αν μοστράρει το SL, το αυτοκίνητο που μοστράρει σε ένα. Ο καθένας διαχειρίζει το πώς θέλει. Όμως αυτός το black metal το έκανε. Το στην black metal που έπαιζε σίγουρα παλιότερα. Έκανε το extreme ήχο πιο γνωστό. Ασχολούμαι με την ιστορική Ξφασκία γύρω στα 20 χρόνια περίπου. Από μικρός είχα ψύχωση με ταξίφι και με τα σπαθιά, Ζωρό, τρισωματοφύλακα και Star Wars. Μεγαλύτερος αναζήτησα αυτή τη δραστηριότητα, το ψάξα δηλαδή. Πέρασα από την Ολυμπιακή Ξφασκία, πέρασα από τις Ανατολικές Πολεμικές Τέχνες και βρήκα την ιστορική Ξφασκία το 2004 περίπου. Από τότε άρχισα να ασχολούμαι εντατικά και πλέον τη διδάσκω. Τη διδάσκω και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ταξιδεύω αρκετά συχνά και κάνω σεμινάρια στο εξωτερικό. Ο λόγος που μου αρέσει, γιατί δεν είναι ένα απλό άθλημα, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, είναι άθλημα, πολεμική τέχνη και υπάρχει μια σύνδεση με τον πολιτισμό. Γιατί ψάχνοντας το πώς παλεύανε, πώς μαχόντουσαν σε παλαιότερους αιώνες, μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα για την ίδια την ιστορία και την ιστορία του λαού σου. Αυτό ότι εγώ νομίζω ότι δεν είναι θετικό θέμα ακαιρεότητας. Το πρόσωπο του είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Underground και mainstream. Αν έχεις ακαιρεότητα, αν έχεις μια ηθική, ποια είναι η προσέγγιση σου, ποιος είναι ο στόχος σου, ποιο ρόλο παίζει η τέχνη στο προϊόν σου. Ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που απευθύνεσαι σε κόσμο. Αυτό το καταλαβαίνω. Είναι αυτό το ζήτημα. Δεν παίζει για σένα και για τη φίλη σου. Πάντως, απευθύνεσαι σε κόσμο. Και για να βγει ο δίσκος, πρέπει να τα αγοράσει κάποιος, έτσι ώστε να πάρεις τα χρήματα σε πίσω και μετά να τα βάλεις πάλι στο στούντιο. Γιατί το στούντιο κοστίζει, δεν είναι αφιλοκέρδος, δεν είναι τσάμπα. Πάντως, άρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ο παδός έχει τη δύναμη και νομίζω το metal κοινό ξέρει. Παιδιά, ο Σπύρος θα θυμηθεί, έχουμε μείνει North Dakota με χιονοθύελα σε βενζινάδικο μία μέρα. Η Behemoth. Καλά έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει. Έχουν περάσει, αυτό που λέω και έχουν περάσει κάποια πράγματα δικαιωματικά. Ό,τι αυτό θέλουν μπορούν να κάνουν. Προσέξτε, παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν. Ειδικά και ο Σάκης που λείπει σήμερα, θα το πω λίγο ομά. Έχει φοβερές θυσίες το να έχει συγκρότημα. Μην τα καταρρύπτουμε όλα αυτή τη στιγμή. Και θα παίξεις, όπως ξέρει καλά και ο Φώτης, έχουμε παίξει σε Καναδά. Με μείον 35, να έχει χαλάσει ας πούμε γεννήτρια στο βανάκι αυτό του. Για να έχει γίνει παγωτό. Με τις καραμελίτσες, αυτό το πράγμα. Και να είμαστε μέσα για να τουρτουρίζουμε. Και για να παίξουμε σε μια pub με 50 άτομα. Θα τα περάσεις όλα. Δεν θα βγει αυτό που θέλεις, αλλά για να φτάσεις εκεί που θέλεις, θα περάσεις από αυτό. Είναι όπως και στη γυμναστική. Απ' την άλλη όμως, δέχομαι πάρα πολύ. Και αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, και ειδικά για τη μουσική των Νεκρομάντια και για τη μουσική που γράφει ο Γιώργος. Είναι πολύ ιδιαίτερη μουσική και όντως καλύτερα είναι να μην κάνει live αν δεν βγει αυτό που θέλει και ο ίδιος. Okay. Αλλά όμως, παιδιά, πρέπει να, στην τέχνη, ουσιαστικά, πρέπει να θυσιαστείς και να περάσεις πολύ άσχημες καταστάσεις. Άσχημες.
Στη ζωή γενικά. Μέσω της περιοδίας. Μέσω της περιοδίας, κυρίως της περιοδίας. Όχι, στο λέω αυτό για να καταλάβεις. Η περιοδία είναι επιλογή. Είπες πριν λίγο, είπες τσίρκο. Είπες, έτσι το έλεγα, φίλε μου. Δεν είναι καθόλου τσίρκο και πίστεψέ με ότι είναι ένα πράγμα το οποίο αφήνεις τα πάντα. Ο Φώτης το ξέρει. Ο Φώτης έφαγε μαζί μας την πιο άσχημη περίοδο της επιτυχίας. Άσχημη και όχι ότι είναι άσχημη. Ανεβαίνατε. Να βλέπεις να πηγαίνουν με άμον άμαρτ και άζα λέει dying δύο μήνες περιοδία. Αμερική αυτό. Ναι. Όχι και, και να πληρώνει ίσως να δουλεύει αυτό. Ναι. Πανάκριβο πακέτο. Πάντως γενικά δεν είναι κατακριτέο αυτό που είπα ότι εφόσον είναι επάγγελμα και επιλογή όχι, σου. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβες. Ναι. Πληρώνει ίσως να δουλεύει δύο μήνες. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δύο μήνες δεν βγάλαμε ούτε ένα ευρώ. Okay. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και υποχρεώσεις πίσω τρέχανε. Εγώ κατάλαβα τι λέει ο Ευθύμης. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι τότε είχα απομακρυνθεί λίγο από την τραπέζα μουσική. Στα μέσα του 2000 ήταν αυτό η Ευθύμη. Όντως, και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα του μουσικού να περιοδεύει και να κάνει την πραγμάτια του στο πανέρι για να περιμένει μετά να ήταν λίγο υποτιμητικό. Εγώ το έχω. Και να πάει να στηθεί μετά. Ναι, ναι, υποτιμητικό. Και εγώ τότε είχα απομακρυνθεί ένα από του λόγου ήταν γι' αυτό, πέρα από τι σπουδέ μου. Δεν μου άρεσε αρχικά τότε, μου είχε χτυπήσει άσχημα. Ένιωθα υποτιμητικά. Ένιωθα ότι είναι ευτελές αυτό το πράγμα. Ενώ. Όχι, να σου πω. Για το πανέρι, είναι το πανέρι. Να πω το εξής. Να πω το εξής. Να πω το εξής. Δεν έχω τελειώσει. Είπα ένιωθα. Λέει την άποψή του. Το πανέρι δεν κατάλαβα. Να σου πω. Είπα ένιωθα. Ένιωθα. Δεν είπα ότι είναι. Ότι εγώ το έβλεπα έτσι. Το κάνεις τώρα, τώρα το κάνεις. Όχι, όλες οι μπάντες σήμερα δεν έχουν. Συγγνώμη, όλες οι μπάντες σήμερα δεν έχουν social media. Τι είναι το πανέρι, δεν έχω το πανέρι. Εννοεί τον πάγκο σε συναυλία. Δεν έχω τελειώσει. Ακούστε, ακούστε. Ένιωθα. Να πάρεις μπουζάκι και στο πουλάει μουσικό. Ναι, ένιωθα τότε ότι δεν μου αρέσει για τις μπάντες που το κάνουν ότι δεν θα ήθελα να το κάνουν αυτό, να πάει έτσι, να πάρει αυτή την τροπή το πράγμα. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό. Γιατί λοιπόν πολύ σοφά η Metallica, το Napster, πήγαν να το πολεμήσουν. Ήταν πολύ μικροί, δεν το κατάφεραν και η μουσική μας πλέον δεν κοστίζει μία. Βλέπεις στο Spotify τι παίρνεις, 5 cent, ούτε 5 cent. Ούτε καν. Αυτό είναι το κακό λοιπόν, ότι δεν μου άρεσε, ήταν, μιλάμε για, Σπύρο, το, μιλάμε για το 2000 με 2005-2006, όταν έγιναν αυτές οι κοσμοϊστορικές αλλαγές στη μουσική, δεν αγόρασαν τα CD μας, τους δίσκους μας. Οπότε έπρεπε κάποιο τρόπο να κάνει η μπάντα να βρει. Ήταν αυτό το επέβαλαν στις μπάντες. Δεν το προτιμήσα μόνες τους οι μπάντες να το κάνουν. Θυμάμαι ένα ηλέτερο έκαναν μια περιοδία 15 χώρες, 15 συναυλίες και τελείωνε το άλμπουμ. Μετά έπρεπε να κάνεις 150 συναυλίες, αλλιώς δεν θα σου υπογράψει καμία εταιρεία. Εμένα αυτό λοιπόν δεν μου. Στεναχωριόμουν. Μάλλον με παρεξήγησες. Δεν το κριτήκαρα. Με στεναχωρούσε. Δεν σου έκανε ένα. Όχι, δεν μου έκανε. Όχι, δεν κατάλαβα. Με στεναχωρούσε. Τώρα. Το χώνεψα. Παιδιά. Μπορώ να σου πω κάτι. Συγγνώμη, είναι το αντίστοιχο όμως που γίνεται σήμερα. Όλες οι μπάντες αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ έχουμε social media. Ναι, ναι. Μα είπε και ο Ευθύμης. Το χώνεψε. Social media. Το κατάλαβα. Ανεβάζουμε stories, ανεβάζουμε. Τι άλλο που λέγονται post. Σωστά. Αν με ρωτούσες τι θα προτιμούσα. Θα προτιμούσα λοιπόν. Δεν έχει να κάνει. Ναι. Εγώ θα προτιμούσα τον Άγιο. Συγγνώμη, ή όχι. Γίνεται. Να πουλάμε δίσκη. Δηλαδή είμαστε μέρος. Η τέχνη χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Μην μιλάμε για νούμερα. Μην μιλάμε μόνο για συναυλίες. Μην μιλάμε για παπούτσια και καπέλα. Για διαχείριση. Γιατί με τη μία λογική, οι Bathory ήταν αυτό που ήταν, χωρίς να έχουν κάνει ούτε όχι περιοδία, ούτε συναυλία. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να ζήσεις σαν μουσικός και το priority που έχει, ας πούμε, το εισόδημά σου να είναι η μουσική σου. Ναι. Εντάξει, πρέπει να υποστείς πράγματα που μερικές φορές να μην σου αρέσουν. Εννοείται, παντού αυτό ισχύει. Αυτό. Πάντου ισχύει αυτό. Κατανοητό. Σε εμάς τώρα που όντως αυτό που λέει underground είμαστε. Εμείς δεν έχουμε το Rick Rubin. Και να σου πω και κάτι άλλο. Φρέντμαν, Τάγκρεν. Πώς λέγεται τώρα. Jacob Hansen. Όχι ο Χάψεν, που μας που γράφουμε τώρα στα Fascination. Το Jens Bogren. Λοιπόν, και οι τρεις προσπάθησαν να το κάνουν, να μας μιλήσουν σαν παραγωγή. Σε πτυχλές ξεροκέφαλαιο. Ο Φώτης το ξέρει. Ποτέ δεν αφήσαμε κανένα να μας πει πώς να κάνουμε τη μουσική. Όπως σημαίνει. Και μπράβο στον Μετάλλικα τους άφησαν. Μετάλλικα τον άφησαν και εγώ πιστεύω πάντως ότι όλοι εδώ που καθόμαστε αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι underground. Εννοείται ότι είμαστε underground. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Και είμαστε underground από επιλογή κιόλας. Ακριβώς. Παιδιά, αυτό είναι λίγο. Underground είμαστε. Από επιλογή. Ανάλογα από ποιο ύψος θα το δεις. Καλά, ναι, εντάξει. Με τη Μαντόνα, με τη Red Congregation είστε εμπορικοί. Το θέμα είναι ότι η τέχνη πρέπει
να προσεγγίζετε ολιστικά. Και να αμείβετε. Να μην είναι εντάξει. Να αμείβετε, αυτό είναι κάτι σχετικό. Τι να αμείβεται. Το Spotify θα σου δώσει παραπάνω λεφτά, αυτό πρέπει. Να μην σου δίνει. Εγώ δεν είμαι θειασότης του Spotify, παιδιά. Δεν μου αρέσει το Spotify. Δεν ακούω μουσική από το είναι Spotify. Το σύνδεμος, αυτό. Εντάξει, δεν είναι μόνο η μοναδική πλατφόρμα. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Πάντως τα πράγματα έχουν δεν φτιάξει σχετικά με το touring. Δεν θα χαθώ. Πρόσεξε να δεις. Είναι σαν το χαρταετό. Είναι ο άνθρωπος που τον κρατάει, η καλούμπα και ο χαρταετός. Εγώ έχω μείνει με τα πόδια μου στη γη. Τον κρατάω. Δεν με νοιάζει να με πάρει το ρεύμα και να με πάει κάπου. Ωραία και αυτό το ταξίδι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Να πω κάτι πριν την εκδοχή. Υπερθεμάτισαμε με αυτό το θέμα. Ναι, γιατί το υπερθεμάτισαμε όμως και μπορούμε να μιλάμε αιώνια. Ναι. Για μένα θα συμφωνήσω με τον Σπύρο όταν είσαι επαγγελματίας. Σε αυτό που κάνουμε, όταν είσαι επαγγελματίας, όχι επαγγελματική συμπεριφορά. Επαγγελματίας σημαίνει το μοναδικό μισό βήμα είναι από αυτό. Θα κάνεις υποχωρήσεις, θα φας διάφορα σκατά, να το πούμε έτσι. Και θα κάνεις πράγματα που δεν συμφωνείς. Κατανοητό. Έτσι. Πράγματα που δεν κάνεις όταν είσαι ερασιτέχνης. Γιατί με ένα ερασιτέχνης σημαίνει εραστής της τέχνης. Άρα την άνεση. Έτσι. Οπότε δεν τα κάνεις αυτά. Γιατί λες και να μην πουλήσεις τη μενιά σου. Ακριβώς. Έβγαλε ένα δίσκο. Εγώ είμαι σε αυτό το level. Το λέω, μιλάω για μένα. Έβγαλε ένα δίσκο. Αρέσει, δεν αρέσει. Μου αρέσει εμένα. Χαίρομαι που αρέσει και σε μερικούς άλλους. Και σε όλους που μου αρέσει δεν με πειράζει. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή είσαι αναγκασμένος, το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό. Το είπα και πριν. Όταν ζεις από αυτό, υπάρχουν φορές που θα κάνεις πράγματα που δεν συμφωνείς. Το θέμα είναι πόσο διατηρείς όταν είσαι επαγγελματίας γκρουπ, έτσι. Και το συγκεκριμένο γκρουπ που έχω το Σπύρο εδώ, Septic Fresh, είναι ένα γκρουπ που νομίζω ότι το έχει διατηρήσει αυτό. Διατηρείς την καλλιτέχνη, τον καλλιτεχνικό σου ίστρο, όντας επαγγελματίας μουσικός. Αν τα καταφέρνεις, είσαι μάγκας. Αν δεν τα καταφέρνεις, okay. Άστο. Η επαφή μου με τα εικαστικά ουσιαστικά ξεκίνησε όταν μπήκα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών το 1996. Εκεί πέρα ακολούθησα την ζωγραφική και τη φωτογραφία με τον Δημήτρη Μηταρά σαν δάσκαλο στη ζωγραφική και το τονίζω αυτό γιατί ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους στην Ελλάδα. Αργότερα χρησιμοποίησα μία μεικτή τεχνική μέσω των γραφικών τεχνών που είχα σπουδάσει, οπότε ουσιαστικά χρησιμοποίησα το Photoshop και το Digital Painting να αναμειγνύεται ουσιαστικά με την αναλογική φωτογραφία και κάποια textures που είχα ζωγραφίσει, με αποτέλεσμα να δημιουργήσω το δικό μου στυλ με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει η δουλειά μου. Το εξώφυλλο τώρα που νομίζω ότι δεν θα έλεγα με αντιπροσωπεύει, γιατί ουσιαστικά τα πιο πολλά εξώφυλλα που έχω κάνει με αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό. Θα έλεγα ότι είναι η τελευταία δουλειά που έκανα στους Machine Head και τα εξώφυλλα που έκανα στους Paradise Lost το 2007. Εγώ ένα πράγμα που ήθελα να ρωτήσω όλους εσάς και που νομίζω ότι αφορά όντως όλες τις νέες μπάντες που ξεκινάνε, είναι ότι ξεκινάτε σήμερα. Και έχετε την μπάντα σας και το όραμά σας και το τι θέλετε να κάνετε. Ποιο είναι το επόμενο μέλος που προσλαμβάνετε έξω από την μπάντα? Ποια είναι η κίνηση που κάνετε? Υπάρχουν πλέον publicists, social media, παραγωγή, ηχολήπτες για τα live σας. Ποιος είναι, λες ότι ωραία, έχω φτιάξει την μπάντα μου, είμαι εδώ που θέλω και θέλω να κάνω το επόμενο βήμα. Τι στόχο ποιος είναι ο πρώτος έξω άνθρωπος που ψάχνω να βρω? Τι στόχο έχεις? Στόχο να κάνεις το καλύτερο που μπορείς σε δημιουργικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εγώ θα ξεκινούσα με ένα καλό booker πάντως. Okay. Οπότε το πρώτο για σένα είναι αυτό. Αυτό θα είναι το πρώτο που θα κινούσα. Ένα κάποιο που θα μου έκλεινε συναντήσει. Μπορείς να επιλέξεις από όλη την γκάμα των επαγγελματιών που δουλεύουν σε αυτή τη βιομηχανία. Εγώ κάποιο financier. Κάποιο να βάλει τα χρήματα. Γιατί είναι πολύ ακριβό το σπορ πλέον. Α, αυτό δεν προσφέρονται και πολλοί να το κάνουν αυτό. Αυτό θα κάνεις τα πάντα. Αυτό που μου άρεσε, agency και λεφτά να έχεις πια, δεν παίζει ρόλο. Agency. Το agency για να σε πάρει θα πρέπει να σε δει ότι είσαι ενεργός. Μπορείς να έχεις μια μπάντα και δεν να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος και να πεις έχω τους Black Flower και θέλω να τους βάλω εκεί με τους Gonzira. Πάρε 100.000 ευρώ. Όχι. Έχουν προτεραιότητα άλλες μπάντες. Ξέρεις ποιες μπάντες όμως? Ο μάνατζερ του Gonzira θα βάλει μπάντες του γραφείου. Αυτό είναι γνωστό. Για να βγάλει χρόνια γινόταν. Τα τετραπλάσια λεφτά. Ναι. Οπότε αυτό που λέει ο Μάρος είναι ουσιαστικά σε μια μπάντα το νούμερο ένα είναι το agency. Booking agency. Και εμείς πω σε κάθε χώρα διαφορετικό. Δηλαδή Αμερική, Αμερικάνος. Ευρώπη, Ευρωπαίος κλπ. Και μετά manager.
Εγώ πιστεύω τον ατζέντη δεν τον διαλέγει, σε διαλέγει. Σε διαλέγει. Όταν είσαι καινούριο. Γι' αυτό δεν απάντησα. Αλλιώς συμφωνώ απόλυτα. Όταν είσαι καινούριο, τώρα ξεκινά. Αυτό δεν μπορώ να διαλέγει. Δεν μπορώ να πάω στον ατζέντη το Γιάννη και να πω ανέλαβε με, θα σου πει είσαι χαμένο χρόνο. Άρα κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Για να ξεκινήσει, θα πρέπει να μπει καλό εννοούμενο στο μάτι, στο αυτή να τρυπήσει το τύμπανό του, των ανθρώπων που κινούν τα νήματα. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση. Εντυπωσιακέ κινήσει δεν είναι όπω τα 90s. Μαζευόμαστε σε μια σπασμένη κονσόλα και παλεύαμε να κάνουμε δουλειές. Τώρα όλα περνάνε από το λογιστήριο. Άρα θες χρήματα, σοβαρά χρήματα, να κάνεις κάτι μεγάλο. Χωρίς να σημαίνει θα σε αποδεχτούν κιόλας. Mm. Και εννοείται αυτό που είπε Σπύρο, ότι οι εταιρείες οι μεγάλες που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους, αυτή τη δουλειά κάνουν. Ζητάς εσύ για να κάνεις μια συναυλία το πρώτο του όνομα, σου δίνει και το δέκατο. Αλλά μόνο αυτό έχουν να προσφέρουν. Είναι μέσα στην αγορά κι αυτό. Οκ. Okay. Οι υπόλοιποι. Φώτη, για πες. Δυστυχώς αυτό είναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί το ξέρω το άθλημα και Booker. Ο ατζέντης είναι. Ναι, 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 το Φώτης το έχει δει. Θα το ξαναπώ. Έχουμε περάσει δύσκολα με το Φώτη, με Septic Flesh. Δυστυχώς. Δύσκολα. Όταν λέμε δύσκολα. Δηλαδή, τι να σου πω, έχουμε πάει σε περιοδεία και μετά από δύο μήνες πήγαμε στα ίδια territories και τα λοιπά και λόγω manager και λόγω ατζέντη και τα λοιπά. Δηλαδή, Φώτη, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει πράγματα. Χαρούμενοι πια γιατί το agency μας έκλεισε το μεγάλο tour με Amon Amarth. Πώς λέγω, Amon Amarth, τέλος πάντων, και Azalea Dying. Το λέω γιατί ήταν μεγάλο tour, δύο μήνες. Είχαν όλοι καμαρίνια. Αυτό θα πω μόνο. Είχαν όλοι καμαρίνια. Μέχρι και ο tour manager τους είχε ένα μεγάλο δωμάτιο. Septic Flesh στην Ισπανία, το θυμάμαι. Στην Μπαρτσελόνα, δεν θυμάμαι που ήταν. Στα σκαλιά. Στα σκαλάκια εκεί που είχαν βάλει τα φαγητά. Στα σκαλάκια. Εκεί εμείς ντυνόμασταν για να βγούμε να παίξουμε. Okay. Δηλαδή λες και ευχαριστώ. Και εκεί ξεντηθήκαμε όταν τελειώσαμε. Όχι, ξέρεις τι κάνεις εκεί. Είσαι ταπεινός. Εκεί βάζεις 50 ευρώ. Και προσπαθείς να κάνεις την πάντα σου μεγάλη. Και δεν σ' αρέσει αυτό που ζεις, αλλά όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ήταν ωραίο εκείνη τη στιγμή αυτό που ζούσαμε. Παιδί μου, σου οδηγεί το όραμα. Αυτό. Η φλόγα που έχεις μέσα σου οδηγεί. Αυτό. Όχι, αυτό παιδιά πάει σε αυτό που λέγαμε και πριν. Συγγνώμη, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Εξειδανίκευση δεν υπάρχει. Συγγνώμη, εδώ η κοπέλα έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Και ο Γιάννης. Και εσύ μαζί. Συνεπικουρικά. Βάλαμε και εμένα. Να μην σε αφήσω απ' έξω. Ξεκινάς σήμερα. Μπορεί μια μπάντα να ξεκινήσει σήμερα να είναι 16 χρονών το παιδί και να πάει να βρει ατζέντη. Αυτό λέμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή τη στιγμή. Αλλιώς συμφωνούμε όλοι. Εννοείται ο ατζέντη. Το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Περισσότερο από την εταιρεία ο ατζέντη. Έχουν κάνει τα παιδιά. Έχει vision. Δηλαδή, μήπως θα χρειαστεί πρώτα ένα παραγωγό. Αλήθεια λέω. Ένα παραγωγό να του κατευθύνει. Ένα παραγωγό. Όχι. Κατάλαβες την ερώτηση. Και να τους βοηθήσει. Για πάνω στον παραγωγό. Γιατί. Παραγωγό. Από τον παραγωγό. Πώς θα έρθει ο παραγωγό. Πάρε το Φώτη. Πώς θα έρθει ο παραγωγό. Πώς θα έρθει ο παραγωγό, παιδιά. Άμα πας το πει στον παραγωγό που η τιμή του είναι, ξέρω εγώ, 10-15.000 και του πει εσύ σου δίνω 40.000. Προφανώς θα πας ένα μικρό το παραγωγό. Όχι, θέλω να σου πω, άμα βρει έναν άνθρωπο. Κοίτα, η ερώτηση τώρα εδώ πέρα είναι ρητορική. Εντάξει, βάζουμε όλοι μέσα τις υπερβολές. Ξεκινάμε από το 0. Και το τεχνικά και τεχνικά. Εμείς, άμα ξεκινούσαμε τώρα από το 0, μπορεί να μην ξεκινούσαμε καν. Να λέγαμε εντάξει. Για φωτισμό, για εξοπλισμό είναι πολλά. Όλα καταλήγουν στο χρήμα. Δυστυχώς. Όλα καταλήγουν στο χρήμα. Η ζωή καταλήγει στο χρήμα. Θα καλό τέλο. Γιατί μπορεί να πα στα μάταλα. Εγώ να σου πω. Θα βρω τα λεφτά. Τα λεφτά λοιπόν στο να κάνω ένα καλό τέλο. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι πιστέψαν σε κάποιες μπάντες. Θα σου πω μεγάλα παραδείγματα αυτή τη στιγμή. Η Sleep Token είναι ένα από αυτά. Του πήρε Spine Farm. Αν διαβάσει την ιστορία του, το 19 βγήκε ο πρώτο δίσκο. Ψάξτε. Του Ghost επίση. Όταν τους είχε πάρει, μπορεί να το θυμάται ο Σπύρος, ήμασταν στα παρασκήνια και ο Μπερμπεριάν είπε: Κάποιος έχασε πολλά λεφτά. Γιατί είχε χώσει, νομίζω, 1 εκατομμύριο στους Ghost τότε. Ο Τομπίας ήταν τότε μόλις που είχε απολυθεί από τους Crash Diet, αν θυμάμαι καλά. Ο Λιντόριαν τους είχε πάρει τους Ghost το πρώτο δίσκο. Ναι. Μπράβο. Στη Rise Above. Στη Rise Above, φίλε. Στον πρώτο δίσκο. Και μετά τους πήρε, στο μεγάλο τους βήμα, νομίζω τους είχε πάρει Sony. Ποια τους πήρε. Το μεγάλο βήμα που επένδυσε πάρα πολλά. Και άρχισαν οι Ghost να παίρνουν. Αυτό δεν έβγαζε χρήματα γιατί μέχρι πρόσφατα. Αν θυμάστε πριν 10 χρόνια, επειδή ξέρουμε και τις τιμές, να τα πούμε εδώ, είχαν έρθει εδώ πέρα με τους Candle μας και είχαν παίξει και η αμοιβή τους ήταν 6.000. Θέλετε να σας πω πόσα πήραν τώρα που ήρθανε. Ναι, πες μας παρακαλώ. Για να καταλάβουμε. Τι τιμή πιστεύετε ότι πήραν. Πενταψήφιο ήταν το νούμερο, σίγουρα. 200.000 και. Μπορεί, νομίζω 250. Δεν είναι προϊόν. Αυτό θέλω να σου πω. Μιλάμε για προϊόν πια. Ένα μηδέν. Και δεύτερον. Ότι κάποιες φορές κάποιος επενδύει. Έρχομαι στο Ευθύμη, τα λεγόμενα
πριν από λίγη ώρα που είπε. Ότι όντως ένας άνθρωπος πρέπει να πιστέψει να δει το όραμα της μπάντας. Εμάς με τους Septic τότε έχω και τα πρώτα συμβόλαια που υπογράψαμε σαν Devil Works το πρώτο και μετά μας έδωσε μεγαλύτερο offer η εταιρεία και μας έδωσε περισσότερα λεφτά για να κάνουμε με τους Septic Flesh το Communion και να έχουμε πραγματική ορχήστρα. Εμείς δεν ξέραμε και τι υπογράφαμε, τους δίναμε και το merch. Τέτοια πράγματα. Παρανοϊκά. Δεν ξέραμε τι υπογράφαμε. Και έτσι έγινε. Κάποιος μας πίστεψε. Αυτός λέγεται Michael Berberian. Και για να σε φέρω σε πιο παλιά ιστορία, αυτός που υπέγραψε πρώτος, ο Ευθύμης, στη Holy Records, πήρε από το χέρι τον κύριο εδώ απέναντι και τον πήγε στη Holy Records στο Φιλίπ που είχε έρθει εδώ Ελλάδα. Τα λέω καλά ή όχι. Okay. Καλά την ξέρω την ιστορία. Άρα ο Ευθύμης είχε ένα demo τότε, έτσι δεν είναι. Ο Ευθύμης, όχι, αυτό θέλει να πει ο Φώτης. Από τον Ευθύμη μας ο Ευθύμης πίστευε πάρα πολύ στην ελληνική σκηνή. Εγώ ακόμα και στην ενότητα. Σκηνή. Πιστεύει. Ναι. Και ακόμα και τώρα μίλησα και στον Berberian που είχα μιλήσει και είπα ότι θα ήταν καταπληκτικό να γίνει μια περιοδία με ελληνικές μπάντες. Ιστορικά νομίζω ότι η Nightfall πάντως είναι η πρώτη ελληνική μπάντα που έγραψε με ξένη εταιρεία. Νομίζω ούτε η Rotten Christ ήταν, ούτε η Septic Flesh. Όχι, η Nightfall. Ναι. Εξωτερικό συναυλία. Πρόσεξε, Nightfall. Συναυλία. Είπε στο Φιλίπ. Μου έχει δείξει και το γράμμα. Μου λέει: είπε στο Φιλίπ, θέλω να γνωρίσει το Σπύρο και θέλω να δει αυτή την μπάντα. Ωραία, παίρνω πάσα από τον Ευθύμη αυτό που είπε, το ρωτάει πολλοί κόσμο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε ποτέ περιοδία των παλιότερων extreme metal μπαντών της Ελλάδος. Είναι κάτι το οποίο εγώ το έχω ακούσει και στο εξωτερικό. Nightfall, Septic Flesh, Rotten Christ και Onton Shy Lake. Ναι, το θέλει κόσμος. Υπάρχει περίπτωση. Το θέλει κόσμος. Βάραθρο νομίζω περιοδεύουνε. Ναι. Αν περιοδεύουν ακόμα καλύτερα. Και Βάραθρο, πάρτε τους πέντε. Εντάξει, αυτό είναι φεστιβάλ, παιδιά, δεν είναι. Κοίταξε, ναι, πλέον έτσι γίνεται. Αλλά χρειάζεται μεγάλο budget. Και είναι σίγουρα επιτυχία όμως. Πολύ καλό planning. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που λείπει είναι κάποιος που θα το πάρει και θα το δρομολογήσει. Γιατί δεν είναι θέμα της μπάντας. Η μπάντα είναι απλά να δεχθεί ή να μην δεχθεί. Ναι. Μπορείς να ξεκινήσετε με ένα live στην Ελλάδα τέτοιο. Αυτό το concept. Κοιτάξτε, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για κάτι τέτοιο. Τέλεια. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Θα δούμε. Δεν είναι όντως θα είναι τρομερό αυτό να γίνει. Ευρωπαϊκό του, έτσι. Και Λατινική Αμερική, άμα πάτε, εκεί να δεις. Εκεί θα γίνει χαμός. Εκεί έχει να γίνει γλέντι. Ναι. Για αρχή στην Ευρώπη, αλλά και πάλι πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε. Ξέρεις, είναι Rotten Christ, Septic Flesh. Είμαστε οι δύο μπάντες που πρέπει εμείς να. Η Rotten και η Septic να αποφασίσουν πώς θα γίνει αυτό. Και μετά η Nightfall μαζί μας. Νομίζω ότι τρεις μπάντες. Τι εννοείς, πώς θα τα αποφασίσετε? Εντάξει, αυτά είναι τα διαδικαστικά τώρα που. Με καλή διάθεση, νομίζω θα μπορεί να γίνει. Εγώ νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, είτε βγεις πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος. Ακριβώς, μπορεί να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν έχεις τον ίδιο χρόνο σε soundcheck, το ίδιο gear και την ίδια αντιμετώπιση. Όλα φαίνονται πάνω στο stage. Και στην τελική, ναι, αυτό στην τελική ότι είναι κάτι που... ήρθε ο καιρός και νομίζω ότι πέφτει σε εμάς ο κλήρος, σε όλους εδώ πέρα και σε αυτούς που δεν είναι ακόμα εδώ πέρα, να πάμε τη σκηνή ένα βήμα παραπέρα και να αφήσουμε το κολοποδόσφαιρο πίσω. Δηλαδή, αυτό το πρωταθλητισμό, το είμαι πρώτος, σε δεύτερος, σε τρίτος, να ξεχαστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχει ακόμα. Πώς είναι οι γερμανικές μπάντες. Δηλαδή, λέει τώρα κάποιος παίρνει μου κάποιες γερμανικές μπάντες. Θα πεις Sodom, θα πεις Distraction, θα πεις Creator. Δεν θα ασχοληθείς. Μ' αρέσει. Πρόσεξε να δεις. Να ολοκληρώσω. Συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι μια παρένθεση σε αυτά που λες. Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά είσαι ρομαντικός. Γιατί έπαιξε στο Hellfest, είπες, και σ' άρεσε πολύ. Αν σε δύο χρόνια το Nightfall logo το δεις με κανονικό logo ψηλά. Πρώτο όνομα, ναι. Θα χαρείς πολύ. Ναι, εννοείται. Άρα μερικές φορές τα νουμεράκια, οι σχέσεις, δηλαδή με λίγα λόγια ότι ανεβαίνουμε, έχεις πιο πολύ το Hellfest για να σε βάλει πιο... Δεν λέω για το Hellfest εγώ, μιλάω για μια περιοδία. Είπες πριν λίγο για την καταμέτρηση, για την νουμεροποίηση. Κάνω λάθος? Μισό λεπτό. Όταν βάζεις μπροστά τα νούμερα, όταν βάζεις τα νούμερα υπάρχουν. Τα νούμερα υπάρχουν. Δεν οδηγούν. Όταν βγαίνουν οι Godzilla, εκτός από ότι είναι μουσικάρες και ταλεντάρες, σκέψου μέχρι και αυτή η μπάντα που είναι για μένα από τις καλύτερες μπάντες αυτή τη στιγμή, έχουν 100 κιλά φωτά, 100 κιλά φωτιά. Αυτές οι φωτιές. Μέτρο δίσκο. Φωτιές, χαμός. Δηλαδή τι γίνεται, μετράμε και τις φωτιές. Πόσοι Slipknot
10 φωτιές. Στην Κοντζήρα 5. Η άμα εσύ τις μετράς. Πλήρω με φωτιές. Το σύστημα τις μετράει. Εγώ αν τις μετρήσω, αμέσως τη στιγμή να τις πληρώσω. Το σύστημα τις μετράει. Το σύστημα τις μετράει και το σύστημα θα σε κάνει να δείξει να βγεις καλύτερα. Να βγεις πιο θεαματικός. Γυρίσαμε πίσω την κουβέντα από τώρα. Από ότι εγώ που δεν θα έχω τη φωτιά, που θα έχω 5 φωτιές αντί για 10. Και ο κόσμος θα το κάνω λίγο πιο ίδρυκα. Ο κόσμος θα μας είσαι πιο πολύ, φίλε μου, αν πάνω δει 10 φωτιές. Συγγνώμη, να ξέρετε ότι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή έρχονται και σε Rider. Δηλαδή, μας λένε, πες το Σπύρο, έρχεται εντολή, δηλαδή, παιδιά, μπορείτε μέχρι τόσα φώτα να χρησιμοποιήσετε, μέχρι τόσα κανάλια. Αυτό το όταν θέλεις περιοδία με ένα μεγάλο όνομα... Τόσα ντεσιμπέλ. Έχεις τόσα ντεσιμπέλ. Ναι, υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν κάποια limits με κάποιες μεγάλες μπάντες, να ξέρεις. Οπότε ναι, όπως είπε και ο Γιώργος, το σύστημα. Ας κάνουμε το κέρι ρωτήσουμε, είναι το σύστημα ή ο κόσμος. Ωραία. Ο κόσμος, ο κόσμος κάνει το σύστημα. Ο κόσμος φτιάχνει το σύστημα, αν ξέρεις. Ο κόσμος πληρώνει. Τώρα σε διέκοψα, να σου πω, σε διέκοψα, έκανα την παρένθεση. Όχι, δεν είναι παρένθεση. Πήγε στην κουβέντα πίσω. Για τα νούμερα. Πήγε στα νούμερα. Τα νούμερα. Είναι πολύ όμορφα όταν τα χρησιμοποιείς για αυτό που είναι από τη φύση τους. Όταν οριοθετούν το χώρο σου και είναι το όνειρό σου, τα νούμερα, ουσιαστικά διαλύεσαι. Κατάλαβες. Είναι αυτό που λέμε να την έχεις τη μουσική, να μην σε έχει μουσική. Να την έχεις την μπάντα, να μην σε έχει μπάντα. Κατάλαβες. Να ορίζεις εσύ, ναι, σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση που έχεις, όσο ελεύθερη μπορεί να είναι, το τι θες να κάνεις. Σαφώς και σε όλους θα άρεσε να παίξουν headliners στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου. Εννοείται. Δεν το συζητώ. Αλλά το ότι δεν θα παίξεις, το ότι δεν θα παίξεις, αλλά δεν παίξεις. Δεν σημαίνει ότι νιώθεις λιγότερος, μικρότερος. Ευθύμη, μα αν θες κάτι και δεν μπορεί να το πετύχεις, νιώθεις μικρότερος. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες, αλλά νιώθω λίγο ότι είναι λίγο. Είναι πώς ο καρατεκίτ, walk on, τι έλεγε. Walk on, walk on. Όχι, δεν είναι τοπικά. Είναι πριν το action to fight, δηλαδή είναι theory. Όταν μπει στο action, τα ξεχνάς όλα. Νομίζω ότι ξεκίνησα να παίζω κιθάρα μετά αφού είχα δει το live in Dortmund το 1983. Ήταν ένα live που είχε γίνει στη Γερμανία με πολλές διάφορες μπάντες. Ήταν ο Ozzy, η Def Leppard, οι Scorpions, η Iron Maiden. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο ήταν, ας πούμε, πήρα μεγάλη έμπνευση από αυτό για να αρχίσω να μαθαίνω κιθάρα και να παίζω κιθάρα. Αγαπημένοι μου κιθαρίστες θα έλεγα ότι είναι ο James Hetfield από τους Metallica. Σίγουρα, ο Eric Peterson από τους Testament και ο Dimebag Darrell από τους Pantera. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια περιθωριοποίηση, ένα μπανάρισμα να το πούμε, από καλλιτέχνες που έχουν είτε ποινικό μητρό, είτε ακραίες πολιτικές σκέψεις. Αυτή είναι η ερώτηση κάτι για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Για να ηρεμήσουν. Τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, θα πλακώ. Καλά θα πάει τώρα αυτό. Στο Facebook, Φερρυπίν. Ναι, αυτοί προβάλλουν τα δικά τους. Ναι, η ερώτηση ποια είναι τώρα. Εμείς ακούμε ένα μουσικό 20 χρόνια, 30 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι ψηφίζει, τι πιστεύει. Άρα δεν προβάλλει. Ακούμε τη μουσική δεν του. Δεν προβάλλει. Η μουσική... Δεν προβάλλεται μέσα από τη μουσική του. Δεν κάνει προπαγάνδα μέσα από τη μουσική του. Αυτό βασικό, ε. Μπούρζουμ, Φερρυπίν, παράδειγμα. Δεν παίζουμε αυτή. Τον ακούμε 20 χρόνια, λέμε τώρα, 30. Δεν ξέρουμε τίποτα για την πάρτι. Απλά ακούμε τη μουσική. Και έρχεται τώρα ο Ζούκεμπεργκ στο Facebook και μας λέει: μην ρίχνεις Μπούρζουμ, μην ακούς Μπούρζουμ, είναι ένα Ναζί, ξέρω εγώ. Dissection είναι καλύτερο παράδειγμα. Dissection. Manowar, που βγήκε ο κιθαρίστας να έχει φωτογραφίες πορνό, παιδική πορνογραφία, τέτοιο. Η ερώτηση είναι η εξής: καταργούμε τα βιώματά μας 30 χρόνια, 40 ακούμε Manowar, ξέρω εγώ. Ουστάρουμε. Δεν έχουμε επαφή με αυτόν τον κιθαρίστα. Μαθαίνουμε αυτές τις ειδήσεις ξαφνικά. Πετάμε δισκογραφία Manowar, την πετάμε, μπορούμε να ακούμε Manowar. Είναι ντροπή για να ακούω Manowar, ας πούμε. Ποιος καθορίζει την ντροπή. Τι πιστεύετε ποιος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ποιος καθορίζει την ντροπή. Σπύρος. Κοίταξε να δεις. Δεν θα είμαι πολύ... Ουσιαστικά θα τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα. Παιδική πορνογραφία, θα πέταγα ό,τι είχα μέσα στο σπίτι. Ας αυτό το παράδειγμα. Δολοφόνος. Είναι κάποιος δολοφόνος. Δεν μπορώ, όχι. Τη μουσική. Οποιαδήποτε ακραία μορφή. Πρόσεξε να δεις. Πρόσεξε να δεις. Και αυτή είναι και η αιτία. Σκοτεινή μουσική. Και όταν εννοούμε dark art, έτσι πάντα. Δεν εννοούμε ότι θα πάρω ένα μαχαίρι και θα αρχίσω να σφάζω. Μπορεί να μιλάει γι' αυτό όμως. Σκοτεινές δυνάμεις της φύσης που φανερώνονται. Φανερώνονται μέσα της τέχνης. Μπορεί να μιλάει γι' αυτό. Εντάξει. Ουσιαστικά, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, ένας φωτογράφος, ο Joel Peter Witkin. Που χρησιμοποιεί σε ακραίο βαθμό τον grotesque,
την διάβρωση τους, είναι και ένα το εξώφυλλο των Pincode Buttering, Patent Stands κτλ. Λοιπόν, εκεί έχουμε μία περιγραφή, έχουμε μία εξιστόρηση, έχουμε μία εξωτερήκευση ενός συναισθήματος. Στο άλλο έχουμε μία δράση, το οποίο εμένα με βρίσκει αντίθετο. Δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική όμως. Δεν μπορώ. Είναι ψυχολογικό. Δεν θέλω. Δεν θέλω και να πω. Γίνεται ετεροχρονισμένα μετέπειτα, μετά από 20 χρόνια, ξέρω έτσι. Δεν γίνεται, δεν σκοτώνει, βγάζει άλμπουμ, το ξέρουμε ότι είναι δολοφόνος και είναι το άλμπουμ να το πάρεις. Το ακούσες, είναι βίωμά σου 20 χρόνια. Τι πρέπει να κάνεις ακριβώς εκεί. Κοίταξε, να σου πω και μια αλήθεια. Ειλικρινά σου λέω, είμαι 50 χρονών. Δεν μου έχει τύχει μπάντα που να μου αρέσει πάρα πολύ να έχει τέτοια περιστατικά. Ο Dissection δεν σ' άρεσε. Dissection, ας πούμε. Δεν τρελαινώ. Okay. Δηλαδή είμαι άνθρωπο. Είμαι Morbid Angel, Dayside. Άνθρωποι δηλαδή που. Celtic Frost, ξέρεις. Okay. Into Pandemonium και τα λοιπά. Που ακούς την πραγματική αρρώστια. Ναι. Την πραγματική αρρώστια. Το μεγαθέριο, ας πούμε, που το ακούς και πεθαίνεις. Okay. Ή Morbid Angel, Altars of Madness. Εκείνη η αρρώστια. Η αρρώστια όμως πρόσεξε που σε μαγεύει, έτσι. Γιατί μετά πάμε σε μια. Πάμε σε μια δράση παθολογική που είναι άσχημη. Οπότε ναι, δεν έχει τύχει να έχω ακούσει κάποια μπάντα που να έχει τέτοια περιστατικά και να πω, ας πούμε, δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής. Εμένα με έτυχε με τους Παντέρα, ας πούμε, που είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες. Ας πούμε, αυτό που είδαμε τον Φιλ Ανσέλμο, ναι. Δεν μου άρεσε. Τι είχε πει αυτός? Έκανε κάτι. Έκανε ένα ζεστικό χαιρετισμό. Έκανε μια λάθος κίνηση, το μετάνιωσε, ζήτησε συγγνώμη. Αλλά σε κάνει λίγο και αναρωτιέσαι γιατί να γίνονται αυτά. Δεν είναι με τη μουσική που ακούμε. Δεν έχουν σχέση με, δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Δηλαδή κάνει κάτι ακραίο που σε κάνει και αναρωτιέσαι αν πραγματικά αξίζει αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσει να τον ακούς ή να δέχεσαι αυτό που κάνει. Σίγουρα δεν το δέχεσαι, αλλά λέω. Τι λες πάνω σε αυτό? Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Αλήθεια. Ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί το τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δεν ξέρω το ίδιο μερικές φορές. Αυτό που κάνεις σαν τέχνη είναι πολύ προσωπικό. Και για μένα δεν δέχομαι να υπάρχει κανένας δικαστής που θα μου υποδείξει εμένα τι diversities έχω στο κεφάλι μου, τι δηλαδή είναι το πολιτικά, τι σκοτεινές πτυχές μπορεί να έχω ή να μπορεί να μην έχω. Σίγουρα δεν θα νιώθω καθόλου καλά να μάθω ότι η αγαπημένη μου μπάντα τη στιγμή που έγραφε αυτούς τους δίσκους κάποιος από αυτούς αυτοικανοποιούνταν, ας πούμε, με περιοδική υπογραφία. Πιθανώς να με ξενέρωνε, πιθανώς, σίγουρα να με ξενέρωνε, όμως σε πληγώνει μέσα. Το παίρνεις ξεχωριστά. Όχι, να το βάλω στη σωστή θέση όμως, έτσι. Μπορεί εμένα αυτό να με κάνει να νιώθω κάπως, όπως πιθανώς και το κοινό αίσθημα. Αλλά εσύ η ερώτησή σου είναι αν θα πρέπει να τι. Καταργείς τη μουσική. Δηλαδή, παρότι δεν λέει. Να πεις ότι δεν θα την ξανακούσω την αγαπημένη μου μπάντα. Πιθανώς να με ξενέρωνε κάτι τέτοιο πολύ. Τη ζωγραφική, οτιδήποτε. Απομονώνεις την τέχνη. Ναι, είναι, γιατί είναι μια ακραία πράξη αυτή που βέβαια στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε, αλλά τέλος πάντων με άλλο τρόπο λίγο. Δολοφονία, ρε παιδί μου, πες κάτι πιο απλό. Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Γιατί η τέχνη δεν έχει νόμους, δεν έχει δικαστές, ναι. Δεν έχει. Το σκοτεινή, λέμε σκοτεινή, είναι το Igor φάση, ας πούμε, που είναι ο άλλος βγαίνει και παίρνει να πριώνει και. Ναι, αλλά αν το κάνει στην πραγματικότητα, δηλαδή τι είναι ψεύτικο τελικά. Δεν ξέρω, είναι λίγο θέμα όλο αυτό. Και... Σε επηρεάζει όμως. Αυτό θα επηρεάζει. Γιατί, γιατί έχω ζήσει, έχω γεννηθεί έτσι στην κοινωνία αυτή με τους νόμους που υπάρχουν και με έχουν μάθει να είναι όχι αυτό. Καταλαβαίνεις, να είναι όχι αυτό. Γιατί αν ήταν αλλιώς μπορεί να είναι κανένα πρόβλημα τελικά αυτό. Οπότε... Πολύ ωραία, αλλά εκεί τίθεται ένα φιλοσοφικό θέμα απέναντι σε σένα και τον εαυτό σου και αν έχεις ορίσει το αν υπάρχει... Και το πώς με μάθανε και τι θέλω να μου βάλουν στο κεφάλι. Και το αν αναγνωρίζεις... Και το λάθος. Αυτό. Και ποιο είναι τελικά το σωστό, και ποιο είναι το... και ποιο είναι το σκοτεινό, και ποιο είναι το φως. Ναι, αλλά δεν ψάχνουμε να ορίσουμε αυτό. Ψάχνουμε, ο καθένας μας έχει κάποιες ηθικές αξίες, ναι. Είτε το τις έχουν επιβάλει, ναι. Είτε όχι. Εσύ μπορείς να έχεις τη δική σου. Δηλαδή, λες αυτό ότι με ενοχλεί να σκέφτομαι ότι η αγαπημένη μου μπάντα ναι, αυτό ικανοποιεί όταν βλέπω τα παιδάκια.
Οπότε το ερώτημα είναι ότι θέλω να σε ενοχλεί. Ναι. Σταματάς να ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Σταματούσα. Και απλά να μην ξεχάσουμε ότι το σκοτεινό που η τέχνη μας, η συγκεκριμένη τέχνη μας έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό, δεν είναι μόνο τελικά στη φαντασία κάποιον, είναι και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εσύ έμαθες για τον Φάουστ τι είχε κάνει που είχε σκοτώσει και λες, δεν θα ακούσω Emperor τώρα. Αυτό όχι. Καταρχάς, εμείς ακούγαμε τις μουσικές και τα μαθαίναμε μετά από 10-15 χρόνια. Ωραία, γινόταν και αυτό. Ναι. Έχω γίνει βίωμα πλέον. Ο Inquisition. Εμείς περιοδεύαμε μαζί και τα λοιπά. Βγήκανε στη φορά. Δεν ξέρω αν έχει καταδικαστεί. 10 χρόνια μετά. Διάφορα παραδείγματα και φίλοι μουσικής. Μάικλ Τζάκσον ακόμα βγήκε ντοκιμαντέρ στο HBO. Καλά λέω. Οπότε ναι, την καταργούμε τα πάντα, τι κάνουμε. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι την τέχνη μπορεί να την ακυρώσει ακριβώ. Να την ακυρώσει. Από εκεί μπορεί να ακυρώσει τον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο. Καταλαβες. Αλλά όχι αυτό που έχει παράξει. Καταλαβες. Μπορεί ο άλλος να είναι άρρωστος και να σκότωνε άνθρωπο και να έβγαζε τον πιο όμορφο πίνακα σαν ζωγράφος. Καταλαβες. Αυτό που θα δεις, καταλάβες σαν τέχνη, μπορείς να το θαυμάσεις. Αλλά όχι να ασπαστείς τον τρόπο αντιμετώπισης του ανθρώπου στην κανονική του ζωή. Πάντως μπορεί η καλλιτεχνική αξία να μην μειωθεί. Ακριβώς. Αυτό να μην πω κάτι άλλο, να μην μειωθεί αυτό. Ναι, ναι. Η καλλιτεχνική αξία, έτσι. Για μένα προσωπικά, αν μάθανε για κάποιο καλλιτέχνη κάτι που πήγαινε κόντρα στη δικιά μου ηθική και κάνει κάτι τέτοιο, μπορεί το πιθανότερο θα ήταν να σταμάταγα να τον ισχύω οικονομικά, συναυλίες, CD, αγορές κλπ. Δεν θα μείωνε όμως αυτό που είπε ο Χρήστος, αυτά που έχει κάνει, την αξία, την καλλιτεχνική που έχουν. Δεν θα μου τη μείωνε, γιατί τα διαχωρίζω. Άλλο καλλιτέχνης και άλλο αυτό που έβγαλε. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα σταμάταγα να ακούω. Η μουσική μπορεί να μην δεν θα ενίσχυε πια καθόλου το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, αλλά τη μουσική δεν θα την αποκήρυτα. Okay. Εκτόν. Ευθύμη. Εγώ πριν δικάσω κάποιον, πρέπει να μελετήσω όλα τα στοιχεία. Φύση αδύνατο όταν μιλάμε για ανθρώπους που δεν τους γνωρίζουμε και δημιουργείται μια cancel κουλτούρα γύρω τους. Θα επηρεαστώ ανθρώπινα. Γιατί η τέχνη έχει και το ένστικτο. Ακόμα και όταν είσαι δηλαδή άνθρωπος που ακούς μουσική ή που σου αρέσει να γεύεσαι τις τέχνες, χωρίς να είσαι καλλιτέχνης, λειτουργείς ενστικτοδός. Σε τραβάει το αυτί σου, το βλέμμα σου, η μυρωδιά σου. Λοιπόν, θα επηρεαζόμουν, αλλά θα προσπαθούσα να το αφήσω μακριά. Είναι πάντα κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Γιατί σε λίγο πώς πάει, θα χρειαζόμαστε να μαθαίνουμε το ποινικό μητρό κάποιου καλλιτέχνη για να προχωράμε ή όχι στην ακρόαση. Έχει να κάνει με το πόσο δεμένος είναι ο καλλιτέχνη. Επειδή το fan base στη metal μουσική είναι πολύ κοντά στους καλλιτέχνες, τους βλέπει σαν πρότυπα. Δηλαδή το κοινό του Michael Jackson δεν βλέπει το Michael Jackson σαν πρότυπο. Στη metal μουσική ισχύει αυτό σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Οπότε οι ιδέες που πρεσβεύει κάποιος. Περνάνε και στη μουσική του. Δηλαδή όλο αυτό το Antichrist που δημιουργήθηκε με το death, black metal κτλ. Ουσιαστικά επηρεάζει, δίνει μια εικόνα του πώς σκέφτεται αυτός που παράγει το έργο και πώς το δέχεται αυτός που είναι στην πλευρά του ακροατή. Δηλαδή το αποδέχεται και προχωράει. Γι' αυτό είχαν γίνει και κάποιες Christian bands μετά κτλ. Να καλύψουν να επαναφέρουν την ισορροπία, ας το πούμε έτσι. Γενικώς είναι κατά περίπτωση. Okay. Να πω εγώ λίγο κάτι εδώ. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το φίλτρο το προσωπικό του ανθρώπου που ακούει τη μουσική. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω εγώ στο έχω πει, είναι η ευθύνη σου σαν ακροατής και σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, αυτό που είπαν τα παιδιά, δεν θα ακυρώσω τα χρόνια που πέρασα μαζί με τη μουσική κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Γιώργος, γιατί να τον ενισχύσω οικονομικά. Έχει να κάνει με το πόσο ειδικό βάρος έχει όλο αυτό πάνω σου. Δηλαδή, λέμε τώρα τυχαία. Είναι άλλο να λες ο Κρίσνακ είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης που έχει αφήσει προσφορά στο black metal. Ναι, αν δεν είχε κάνει τις δολοφονίες και αν δεν είχε κάτι στις εκκλησίες και αν δεν ήταν Ναζί, μάλλον δεν θα είχαμε μάθει και τόσα πολλά για τον Count Κρίσνακ. Το ίδιο του Mayhem. Ναι, άντε έπαιξε και του Mayhem. Που μάλλον δεν πήγε πολύ καλά αυτό, μάλλον, για τον Γιουρόνιμους. Εάν τώρα, σαν ακροατή σου λέω, λες, δεν με νοιάζει αυτό, αν είναι έτσι. Δεν με νοιάζει ο άλλος, αν είναι έτσι. Αν με νοιάζει ο άλλος, αν είναι έτσι. Είναι δικαίωμά σου. Κάτι λέει και για σένα αυτό, σαν ακροατή. Okay. Δηλαδή, πλέον, έχει και ο ακροατής ευθύνη στο τι ακούει.
Π.χ. ας πούμε για τον Dissection, σας είπα πριν για το Spirit Adrift, είναι μια αγαπημένη μου μπάντα από αυτές που παίζουν κλασικό heavy metal. Ο τύπος σε κάποια φάση έβαλε τα αγαπημένα του albums στο metal, τώρα δεν θυμάμαι από ποια δεκαετία. Είχε μέσα το Storm of the Light's Bane. Και λέει, καταπληκτικός δίσκος από έναν τύπο που, όπως το είπα ακριβώς, ήταν major asshole. Okay. Δηλαδή, μπορείς να διαχωρίσεις λοιπόν αυτό που λέμε, το αν ο τύπος είναι έτσι και τι προσφορά έχει. Αν τώρα, όπως έχει να κάνει και με τους Manowar, κάποιοι τους παίρνουν στα σοβαρά, κάποιοι τους παραπέρνουν στα σοβαρά, άλλοι δεν τους παίρνουν στα σοβαρά, έχει να κάνει λίγο με το φίλτρο που έχει ο καθένας και μετά νομίζω ότι αναλαμβάνει και την ευθύνη του το τι λόγο εκφράζει στα social media, αλλά πάμε την κουβέντα τώρα στη στρατόσφαιρα. Ναι. Κοίτα, επειδή μου αρέσει ό,τι κάνω να το κάνω σε υψηλό επίπεδο, σίγουρα θα πρέπει να θυσιάσεις, αν μιλάμε λοιπόν για αυτό το επίπεδο, να θυσιάσεις κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να το καταφέρνω και στα δύο. Σίγουρα η ιατρική είναι πολύ σημαντικό για μένα και η μουσική επίσης όμως. Έχω θυσιάσει πολλά σε προσωπικό επίπεδο. Για να είμαι βέβαια σε αυτό το υψηλό level και στις δύο σχολές. Ήρθε η ώρα να πάμε στην κλήρωση λοιπόν για τα 85 δώρα του διαγωνισμού μας. Πρωτού πάμε σε αυτό, να ευχαριστήσω όλους τους σπουδαίους μουσικούς που βρεθήκαν σήμερα εδώ, τιμώντας και εμένα προσωπικά και το The Gallery. Πλέον είστε φίλοι μου οι περισσότεροι. Κάποιοι είστε χαμένοι και οικογενειακές ζωές και τέτοια και σας ψάχνουμε. Αλλά σας θεωρώ φίλους. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο από το Septic Flesh. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ το The Gallery, εσένα Αλέξανδρε και τους φίλους του The Gallery. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ που πέρσι είχαν βγάλει το Modern Primitive σαν καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και το support. Μάρια Ηλιόπουλε, περιμένουμε νέο άλμπουμ από Night Rage. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ εσένα και τον The Gallery και φυσικά όλους τους ακροατές, όλους αυτούς που διαβάζουν το περιοδικό και όλους αυτούς που είναι στο group και για το support και όλη την αγάπη που μας δείχνουν. Και εσένα προσωπικά που κάνεις πολύ ωραία δουλειά με όλο αυτό το πράγμα που έχει στήσει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χρήστο, Control Sailay, γουστάρουμε. Συνεχίστε δυνατά. Ευχαριστούμε που. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευθύμη Καραδήμα, με σένα τα λέμε τακτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε τα παιδιά σου. Γιατί καλά παιδιά δεν είστε. Και γι' αυτό μας αρέσετε. Ευχαριστώ και εγώ όλη την παρέα εδώ πέρα. Ήταν πολύ ωραία η συνέβρεση. Θυμηθήκαμε πράγματα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Ελπίζω με εξίσου καλές κυκλοφορίες. Γιώργος Ζαχαρόπουλε, σε μια σπάνια παρουσία σου σε εκπομπές και στο γυαλί, σε ευχαριστούμε πολύ που παρευρέθηκες εδώ. Εγώ ευχαριστώ εσένα και όλα τα μέλη του Gallery που βγάλανε το Magus στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Φαίνεται ότι διάγγιξε κάποιες ψυχές και χαίρομαι γι' αυτό. Για μένα ήταν σήμερα πολύ ωραία γιατί είχα την ευκαιρία να δω φίλους μουσικούς που είχα να δω πάρα πολλά χρόνια. Φίλους και μουσικούς που ξεκινήσαμε μαζί ουσιαστικά. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Φώτη, αγαπημένε Φώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι πιέζε πάρα πολύ και από τις δουλειές σου και από την οικογένεια. Χρονικά ενώ είσαι πολύ πιεσμένος, παρόλα αυτά έδωσες παρουσία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε, τον Gallery, τους φίλους μου όλους εδώ πέρα που κάποιους έχω να δω καιρό, κάποιους παίζαμε μαζί, με τους περισσότερους μάλλον παίζαμε μαζί, εκτός από τον Ζαλή. Και χαίρομαι που είμαι και εγώ μέρος αυτού. Χαίρομαι που το group ανεβάζει πολλά πράγματα και γελάω και περνάμε ωραία στο group αυτό. Και τέλεια. Γενικά θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και εμείς τον Gallery. Τέλεια, να είσαι καλά. Όπως και εσείς. Γιάννη και Σοφία Δένια, σας χαιρετώ γιατί θα προχωρήσουμε στην κλήρωση σε λίγο. Οπότε αποχαιρετούμε τους καλεσμένους και προχωράμε με νέες μεταγραφές εδώ, γκαλερίστες, για την κλήρωση.
Ήρθε η ώρα να πάμε στην κλήρωση για τα πολλά δωράκια που έχουμε μαζέψει για όσους τυχερούς πήραν μέρος. Υπενθυμίζω, 125 άτομα πήραν μέρος στο φετινό διαγωνισμό, στον περσινό διαγωνισμό του 2023. 85 τα δώρα, πιθανότατα ο πιο μεγάλος διαγωνισμός στον κόσμο όσον αφορά τα δώρα και τη metal σκηνή. Την κλήρωση θα την κάνουμε εδώ η οικογένεια του The Gallery, τα Γκαλερόπουλα. Καλώς ορίσατε. Συν ο Μάριος Ηλιόπουλος που έμεινε έτσι να γουστάρουμε. Κώστας Μπουντούκος, δυνατός συντάκτης, δισκοκριτικές, νέα, live, ανταποκρίσεις, τα πάντα όλα. Και ραδιόφωνο πλέον. Ραδιόφωνο, έχει δώσει πολύ δύναμη στο The Gallery. Το Γιάννη τον Μπούσιο τον ξέρουμε από πριν, άρχοντας εδώ από πίσω στηρίζει τα πάντα. Σοφία πάλι... Κάτι κάνει κι αυτή. Κάτι κάνει κι αυτή. Φιλωμένη Ρίγα, η ατραξιόν της σελίδας. Ατραξιόν γιατί? Και δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις, PR, δισκοκριτικές, ανταποκρίσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι νικήτρια. Μπορούμε. Νικήτρια διαγωνισμών, full, τα πάντα όλα. Το φλουρί ξέρετε που θα πέσει. Τώρα που το πάω, τώρα συνειδητοποίησα. Πανταχού παρούσα τέλος πάντων. Πανταχού παρούσα. Βάσο Καλογερά επίσης στη σελίδα δυνατή. Αναλαμβάνει TikTok. Τα πάντα όλα. Στηρίζει όσο μπορεί. Νέα, μεταφράσεις, ό,τι μπορεί κάνει. Βοηθάει. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ όλες τις μπάντες και συγκεκριμένα Septic Flesh, Nightfall, The Magus, Necromandia και την εταιρεία The Circle Music. On Thros I Lay, Night Rage, Divisor, The Slayer King, Karma Violence, Soul Skinner, Full House Brew Crew, Abyssus, Flames, Project Renegade, Morbid Press Magazine από Θεσσαλονίκη, Ασφόντελος, Πυράγχα, Sending Olympus, Sign of Death, Mind Terrorist, Supreme Music Creations Label και αυτή η εταιρεία, Acantha, Darklon, Askeo Productions από την Πτολεμαϊδα, 3D Land για εκτυπώσεις και η Winter Eternal, όλοι αυτοί δώσαν δωράκια για τον διαγωνισμό μας. Και οι περισσότεροι εξ αυτών θα τα στείλουν και οι ίδιοι νικητές. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς. Πάμε στο διαγωνισμό. Εδώ πέρα έχουμε 125 ονοματάκια, όπου θα τραβάνε τα παιδιά, θες να δώσεις τον Κώστα... Τράβα κάποια ονόματα και θα λέμε τι κερδίζει ο καθένας. Ονόματα ή νούμερα έχετε εδώ. Εκεί ονόματα, έχουμε, ονόματα είναι. Νούμερα και ονόματα μαζί. Οπότε, ό,τι βγάζεις θα το πάμε αντίστοιχα με τα δωράκια που έχουμε εδώ στη λίστα μας, έτσι. Τώρα πάμε για Nightfall, The Seal, ένα t-shirt. Το κερδίζει ποιος. Και πάμε όσο μπορούμε γρήγορα, παιδιά, γιατί τηλεοπτικός χρόνος διαφημίσεις, ξέρετε, YouTube πλέον παίρνουν έτσι διαφημίσεις. Αυτό είναι το νούμερο 111, Στέφανος Αλυματήρης. Nightfall The Seal. Πάμε, παιδιά, και βγάζετε τα χέρια. T-shirt, ναι. Θα έλεγα να κρατήσει ο καθένας σας 3-4 χαρτάκια. Μπράβο, και να τα λέμε γρήγορα. Να πάρουμε όλοι 3-4 χαρτάκια. Μπράβο, και να τα πάμε πιο γρήγορα, παιδιά. Όχι, αλλά μαζί, θα πούμε ένα λάξ, αν είναι, για να μην βαριόμαστε, να πούμε. Ωραία, πάρουμε το δεύτερο. Ωραία. Δεύτερο, The Slayer King. Λοιπόν, είναι το νούμερο 5, Αντώνης Μπραϊκίδης. Εγώ θα τα έχω φέρει. Ωραία. Και η γιορτή του Αντώνη σήμερα. Ναι, σωστά. Χρόνια πολλά. Νούμερο 96. Ναι. Εύη Κορμέντζα. Night Rage Abyss Rising αυτό. Okay. Να είσαι καλά για τα δωράκια σου. Τέταρτο δώρο, Night Rage Demo 2000. Έλα, λέω εγώ το δικό μου. Νίκ Τσουρουφλής. Night Rage Demo 2000 CD. Και το ίδιο και το πέμπτο δώρο. Night Rage Demo 2000. 022 Απόστολος Μισαηλίδης. Ωραία. Demo Night Rage 2000 CD. Abyssus, είναι το The Abyss. Είναι το νούμερο 54. Μας έρχεται από το εξωτερικό. Είναι Zdenek Zabornik. Okay. Προφανώς. Θα τον δούμε. Επίσης, δισκάρα. Abyss είναι το The Abyss. Άλλο ένα. Έχουμε κανένα. Εγώ θα κληρώσω το επόμενο. Έλα. Abyssus, γιατί υπάρχει και μια αγάπη. Ο Πάνος Μανίκας. Ωραία. Abyss είναι το The Abyss CD. Πάνος Μανίκας. Πάλι το 8ο δώρο. Abyss είναι το The Abyss. Τρία συντάκια. 002 Δημήτριος Αργυράκης. Ωραία. Αργυράκης, Κρήτη πάει αυτός. Ωραία. Ένα το δώρο. Full House Brew Crew. Το Bernacle το CD. 012 Ραφαήλ Παγώνης. Ωραία. Καβάλα. Δέκατο δώρο, Full House Brew Crew, πάλι Skulls, Cannot Be Judged. Για να μας πούν και τα κορίτσια. T-shirt. Μιχάλης Γεωργουλάκης. Δώρο νούμερο 12, Old Pagan, Ογκδρούν Τζαρχάρ, CD. Τι είναι αυτό τώρα, από φίλο της σελίδας, δωράκι. Ο αριθμός 16, Σωτήρης Σαββαδέος. Ωραία. Δώρο νούμερο 13, Decayed Urn, CD.
45 νούμερο, Τζένι Καλδάνη. Δώρο νούμερο 14, Mortem, De Natura Daemonum, CD. Λοιπόν, νούμερο 6, Δημήτρης Μητούδης. Δώρο νούμερο 15, Landmine Marathon, Rusted Dice Awake, CD και αυτό. Είναι το νούμερο 031, ο φίλος μου ο Κώστας ο Μπουντούκος. Λες. Έλα, συγχαρητήρια. Δώρο νούμερο 16, Dimensionon, Seven Suicides, CD. Τι κόστος είναι αυτό, εσύ το κληρώνεις, το Seven Suicides, 17, Κώστας Καφρίτσας. Νούμερο 17, Corpse Vomit, Drowning and Puke, το οποίο θα ακούσω μόλις πάω σπίτι μου, να ξέρετε. Ποιος το παίρνει, παιδιά, το αυτό. Το παίρνει, περίμενε, το νούμερο κρύβεται, είναι ο κύριος Γιώργος Ρούσης, νούμερο 110. Ωραία. Δώρο νούμερο 18, Recipients of Death, Final Fight, Flight, μάλλον, CD. Πάμε. Το νούμερο 94, Μάριος Δημητριάδης. Ωραία. Δώρο νούμερο 19, The Never Vampire, CD. Νούμερο 78, Ευτύχιος Φέλιξ Βουβάρας. Okay. 78, συγγνώμη. Mm-hmm. Ναι. Τώρα πάμε σε CD, 3 CD των ανθρώπων σας, λέει, οπότε είναι τα δώρα 20, 21, 22. Πείτε τρία ονόματα που κερδίζουν. 114, Φιλ Φραγκάκης. Ωραία, επόμενο όνομα. 112, Νεόφυτος Νεοκόρ. Ωραία. Άλλο... Και 091, Έλεν Βιθούλκα. Ωραία. Δώρο νούμερο 23, ο Θρός Αηλέη πάλι μία μπλούζα και το 23 και το 24. Οπότε... Συγγνώμη, 122, Γρηγόρης Γεωργίτσο. Ωραία. Και νούμερο 9, Λευτέρης Κακλίος. Κάκλειος. Ωραία, Κάκλειος. Δύο μπλούζες αυτοί δύο. Πάμε στο Divisor που δώσαν και αυτοί αρκετά δωράκια. Unspeakable Cults, θρυλικό άλμπουμ σε Pixar LP. Οπότε το δώρο νούμερο 25, ποιος το παίρνει? Εγώ. Νούμερο 116, Βασίλης Κοσκινάς. Κοσκινάς, Κέρκυρα. Δώρο 26, Divisor, Unspeakable Cults, πάλι. 65, Κυριάκος Παπακυριάκος. 27, Divisor, Evoking the Moon Goddess, μπλούζα. Το νούμερο 1, Creighton P. Ένα. Τι ωραία. 28, ίδια μπλούζα πάλι από τη Vizer. Το νούμερο 029, Νίκος Οικονομάκης. Ωραία, Project Renegade, Order of the Minus, CD, δώρο 29. Το 109, ο κύριος Γιώργος Μάνης. Ωραία, και το 30, το ίδιο CD, αλλά σε T-shirt, Order of the Minus T-shirt. Νούμερο 4, Λεωνίδας Σταθόπουλος. Τελεία. Πάμε στα δωράκια του The Magus τώρα, Βυσοδομώντας, διπλό βινήλιο, Smoky Transparent. 62, Στέλιος Μακρύς. Στέλιος Μακρύς, το 31 δώρο ήταν αυτό. Το 32 δώρο, πάλι διπλό βινήλιο, Gold Silver. Πες, πες μας. Νούμερο 72, Σάκης Αριστερόγλου. Okay. 33, The Magus, Βυσοδομώντας, CD. Τα τρία επόμενα είναι το ίδιο CD, Βυσοδομώντας από The Magus. Ωραία, το 82, Lord Ντάλιους. Ωραία, το 33 δώρο, 34 δώρο. Το 39, Τάσος Γκουλέρμας ή Γκουλέρμας. Ναι, 35 δώρο, το παίρνει. Το 75, Ζούρις Red Hot. Οκ, okay. The Magus, Βυσοδομώντας, CD ήταν αυτά τα τρία. Mm-hmm. The Magus, Βαμαχάρα, τι σέρτ είναι αυτά. Ποιος το παίρνει. Το νούμερο 70, Μελίνα Πάσχου. Οκ. Okay. 36 και 37 δώρα. Και το επόμενο, το 37, πάλι το ίδιο. Νούμερο 93, Πασχάλης Ζαμαντζάς. Ωραία. The Magus. Μιχάλα, πρέπει να δώσουμε να σου κλήρους. Ωραία, δώστε μας να κληρώσουμε, παιδιά. Ναι. Τα έχετε πάρει εκεί μονόπατο. Όχι, παίρνουμε μερικά. Και εγώ θέλω μερικά ακόμα. Να κάνουμε ένα refill κλήρων. Εσύ δεν θες να κληρώσεις κανένα. Θέλω, θέλω, φέρε μου. Άντε. Δεν έπρεπε, να σου το θυμίσω. Τραβάμε... Να διαβάσω ο κύριος Πούσιος μερικά δώρα επίσης. Ωραία, εδώ. Ωραία. Πάρε και εδώ. Πάρτε μερικούς κλήρους. Πάρε. Τώρα είμαστε στο δώρο νούμερο 38, The Magus, με logo patch και logo key αλυσίδα και septagram pin και τέτοια ένα set ολόκληρο. Είναι τρία αυτά τα δώρα. 38, 39 και 40, οπότε λέτε τρία ονόματα. Θα ξεκινήσουμε δούμε... τον κύριο Ηλιόπουλο. Ναι. Λοιπόν, τώρα είναι το 87, Ιωάννης Πρόικος. Πολύ ωραία. Ωραία. Λέω και εγώ το 46, Αλέξανδρος Σταβ. Χαλάει τη σειρά, διαρκώς. Δεν πειράζει. Ας τη λοιπόν, σειρά, πάμε. 66, Μπρανκίτσα Φιλίποβιτς. Πολύ ωραία. Αυτό πάει προς Σλοβενία.
Ναι, προς τα εκεί που κόβω κι εγώ. Και λοιπόν, 41 νεκρομάντια, δαίμονες, Tiamat. Ένα τισερ, μια μπλούζα. Το νούμερο 63, Κώστας Χακτ. Okay. Δώρο νούμερο 42, νεκρομάντια, Demon Set, πάλι μπλούζα. Το 74, Μάκα Μπερίτσερ. Η Μάκα, η φίλη μας. Ακριβώς. Μάκα από το... Λοιπόν, 43 νεκρομάντια, The Black Cards, πάλι μπλούζα. Ποιος την παίρνει, παιδιά, ξέρουμε. Νούμερο 59, Σότος Καραγιώτας. Okay. Morbid Press, Ζάιν από τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, από το Βαγγέλη. Νούμερο 44 το δώρο και το κερδίζει, να πω κι εγώ ένα αρκετά. Ζήσεις Λαφαζάνης, 086. Δεύτερο πάλι... Α, μπλουζάκι είναι αυτό, έχει περιοδικό, sorry. Μπλουζάκι και αυτό που θα πούμε είναι μπλουζάκι Morbid Press. Οπότε, ποιον έχουμε κανένα. Νούμερο 52, Νάσος Γκρεκίδης. Okay. Karma Violence, 4 δωράκια στη σειρά. Skin of Existence CD, πληρωμένη. Νούμερο 69, Γιώργος Μιχαηλίδης. Άλλος έχουμε κανέναν. Ο κύριος Ηλιόπουλος. 68, Αντώνιος Δασκαλάκης. 69-68, χαμούλης. Λέω, ναι. 81, Κώστας Χιλαδάκης. Ναι, εντάξει, ας, όχι και, άλλα. Ας, μην τα πεις, αλλά λέω και εγώ ένα. 101, Μπάμπης Νικολάου. Όπου αυτά τα δώρα είναι Karma Violence, Skin of Existence CD, Karma Violence, Dormancy CD και δύο μπλουζάκια Legacy από Karma Violence. Ακριβώς. Οπότε... Και τώρα ο Κώστας θα μας πει για το δώρο νούμερο 50 που ξεκινάει σε όλους τους Skinners. Νούμερο 58, John Eddie Vallas. Seven Balls of Wrath, κερδίζει εκείνος. Και 68 το γράψεις, έτσι. Ωραία. Ναι. Και άλλο ένα CD Soul Skinner, κερδίζει το νούμερο 67, Γιώργος Μαρούσης. Το Μαρούσης είναι αυτός. Πιθανώς. Από τον Καρβασαρά. Για πείτε, 52, Soul Skinner, τελευταίο CD 7. Λέω εγώ, Εφη, Δελισταμάτη, 015, 15 νούμερο είναι αυτή. Πολύ ωραία. Εγώ θα κληρώσω το Descent to Abandon, το EP, στον κύριο Μενέλα Οσιάδο. Ωραία. 48. Γιάννενα, φιλαράκι καλό της ελίδας. Άλλο ένα EP, φιλωμένη. Το 64, Τζένι Καλδάνη. Πολύ ωραία. Ασφόδελος. Dark Bowels of Cosmic Oblivion. Γι' αυτό θα πάω να το ακούσω. CD είναι αυτό. Το έχω εγώ. Πέτρος Νικολούδης. Όχι, δεν σε κλείνεσαι εσύ. 014, Πέτρος Νικολούδης. Εντάξει. Βάσο, θα ήθελα να κλαίω στο ομώνυμο ασφόδελος. Ναι, ναι, ναι. 023, Πρέντζας Γεώργιος. Μπλουζάκι. Μια μπλούζα είναι αυτή. Πυράχα, παλιά μπάντα, ιστορική μπάντα. Ωραίο ριγιούνιον. Arise from the Shadows, μια μπλούζα. 13, Σπύρος Κρικέλας. Τι άλλο, παιδιά. Ο Κώστας θα κληρώσει το Ascending Olympus. Που οι οποίοι παίζουν έχουν στείλει t-shirt και patch, παίζουν και κυκλοφορούν και κάτι από ό,τι ναι, έχω καταλάβει. Το album του έχουν κυκλοφορήσει ήδη. Και λίγο καιρό, ναι. Το 119 ο Στέφανο Δαμπύρ, φίλος μου. Ωραία. Αυτό ήταν Ascending Olympus. Sign of Death. Όχι, Ascending Olympus είναι το επόμενο. Sign of Death, απλά έχω γράψει λάθος το όνομα. Τέλος πάντων, πάντα είναι Sign of Death. Ένα CD και ένα sticker το παίρνει ο 036, Δημήτρης Βακάρος. Και ποιος άλλος, κύριε Πούσε? Το νούμερο 120, last but not least, που λένε, ο Θεόδωρος Καλογεράκος. Πολύ ωραία. Πάμε Septic Flesh, δυνατά δωράκια. Και θα ξεκινήσω εγώ, θα κληρώσω. Modern Primitive, ένα t-shirt. Το 80, Σπύρος Καγιάς. Σωστός. Καγιάς. Modern Primitive, ένα βινιλιάκι. Νούμερο 53, Josh Ross, φίλος κοντάς. Το τσίμπησε. Ορίστε. Modern Primitive CD και Κωνσταντίνος Κοτσόνης, το 43 είναι αυτό. Άλλος φίλος. Α, και πιο άλλο, Septic Flesh Codex Omega T-shirt. Βάσο. 97, Βασιλική Γεωργίου. Okay. Πανισεπτικ. Mind Terrorist, Spiritual Revolution Vinylio. Είναι το νούμερο 25, Βάγκος Αρκούδα. Αρκούδα, ο Αρκούδας. Okay. Είναι σε χειμερή ανάγκη. Δεν έχεις εσύ όλα καλά, έχει μου δώσει Mind Terrorist, Spiritual Evolution, T-shirt, μπλούζα. Το 50, Κώστας Κωνσταντέλος. Και Mind Terrorist, A Moment in Eternity, ένα βινίλιο, το έχω εδώ έτοιμο, Φιλωμένη Ρίγα, 38. Και πολύ άργησε. Και αυτό ακριβώς αναρωτιόμουν, λέω, η Φιλωμένη πού είναι. Πάμε, Rotten Christ, Κρόνος, Digipack, CD. Γιάννη. Το νούμερο 104, ο Δημήτρης Μπολοβίνος. Πολύ ωραία. Rotting Christ, Genesis, CD,
Το έχουμε, το έχω εγώ έναν. Είναι. Κάπα ΤΑΦ 123. Κάπα ΤΑΦ 123, σαν πινακίδες είναι αυτό. Σωστό. Rotting Christ, το κόμικ, το βιβλίο. Συν T-shirt. Μαζί. Medium, ναι. Medium μόνο, να ξέρετε, αλλιώς δεν πιστεύω. Ούτε για κασκόλ. 37, Μιχάλης Τσολάκος. Πολύ ωραία. Lucifer's Child, The Vican. Εγώ θα το κληρώσω αυτό. Βινήλιο. 11, Μιχαήλ Κλόκας. Χρυσό βινήλιο. Χρυσό βινήλιο. Βόρφαλακ, Glorious Return, γυρίσανε ιστορική μπάντα του Extreme Horror. Συντάκι καινούριο. Δηλώνω άγνοια, ποιος... θα επανορθώσω. Ποιος είναι Βόρφαλακ. Πάλι. Εποχή Uni Sound και τα λοιπά. Ναι, ναι, γνωρίζω, γνωρίζω. Λέγε. Πες το νούμερο 103. Κάτι εφταράκια είχαν από εκεί, ασπρόμαυρα και τέτοια. In Animate Charge. Inanimate Charge. Νούμερο 103. 103. Έλα. Βόρφαλακ, Glorious Return, άλλο ένα συντάκι. 84, Παναγιώτης Μάνιος. 84. Ωραία. Τι άλλο ρε παιδιά. Moonscar. Blood Moon. Blood Moon. Θα κληρώσω 100... εγώ. Α, okay. Πες το, Κώστα. 125, Πέτρος Μυστικός. Μυστικός ή μυστικός. Με μη. Τόση ώρα νηστική εμείς είμαστε. Εγώ καθόλου, έχω φάει τυροπιτάκια. Εσείς τα τρώτε έξω, εμείς δουλεύουμε εδώ και εσείς τρώτε. Μαντζάρε έξω, μαντζάρε. Μαντζάρε τρόπο. Λοιπόν, νούμερο 75, Moonscar, Blood Moon. Το νούμερο 007, ο Νίκος Παπαδημητρίου. Ωραία. Ακάνθα. 76 δώρο, Ακάνθα, Baptism in Physical Analects. 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 Ψαγμένο. Πού είναι το κληροτίδα. Το νούμερο 108, Ελένη Καλοκάθη. Το 83, 108. Βίλι Πύρης. 108, Ελένη, φέρε μου την κληροτίδα να τραβήξω κι εγώ. Έλα, πάρε. Τα άνοιξε όλα εκεί. Να, αυτά είναι όλα. Έχει εδώ μερικά, να κεραστείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ακάνθα, το ένα CD. Το άλλο CD, τώρα πάμε στο 77. Ποιο είπες, Μαρία? Είναι το νούμερο 83, ο Βίλι Πύρης. Βίλι Πύρης. 83. Βίνι Βίτσι. Βίνι Βίτσι. Και άλλο Ακάνθα, Ruins of Humanity. Δώστε αυτά στο δωμάτιο. Αλλά δεν ξέρουμε ποιον είναι το Split. Οκ. Darklon. Ποιος το πήρε αυτό το Ruins of Humanity, για πείτε μου ένα όνομα. Να σου πω. Ναι, πες. Το νούμερο 100. Παντελός Παντελής. Έλα ρε, ωραίος. Θεϊκό. Παντελός Παντελής. Darklon, The Redeemer, ένα CD. Έχουμε... Μάριε. Είναι το 89, Andreas Dirty Deeds. Οκ, Θεσσαλονίκη. Darklon, The Redeemer, πάλι βινήλιο. Νούμερο 77. Ρίχτω. Νούμερο 77, George Χατζηγιοαννίδης. Ωραία. Τώρα πάμε σε κάποια δωράκια όλα μαζί. Distorted Noise Magazine, σε Schizoparanoid Platoon, Bring the Elite to Obliteration, Vinylio Φτάρι, Blasphemer, Passage of the Past, ένα CD, δώρο ένα θα τα πάρει. Κόμπο, είναι κόμπο. Κόμπο δώρο. Να το πω. Θα το πω, Κώστας, θα δώσει το 21. Μεγάλο. 21, ποιος είναι. Δέσποινα Τασιοπούλου. Τα τσίμπησε. Ωραία, The Gallery, τα σουβεράκια που έχουμε βγάλει, δωράκι από 3D Land. Ναι, πες το, Κώστα. 113. Τέσσερα τεμάχια είναι. Τέσσερα τεμάχια. 113 Άγγελος Χοντζιάς. Τέλεια. Και πάμε κλείνοντας. Δώρα 83, 84, 85 από Winter Eternal. Land of Darkness το CD. Το νούμερο, μελωδικό Black. Το νούμερο 55, Λαμπρινή Τζούκα Καρκαβέλου. Πολύ ωραία. Το επόμενο, το νούμερο 84 δώρο, θα το πάρει το 121, Λάμπρος Κατσακιώρης. Οκ. Αγρινίο. Και το τελευταίο, έχει κανεί σα λάθο να πω που είπατε λίγα. Να πω. Πες, Βάσο. Νούμερο 18, Πέτρος Τσούκας. Αυτή ήταν η κουραστική κλήρωση, παιδιά. Sorry για την τηλεπορία, αλλά έπρεπε να γίνει κάπως έτσι. Ήδρωσα, ήδρωσα. Ήδρωσα μόλι. Τέλος, τέλος. Να πούμε, καταρχάς εδώ τα παιδιά, η συντακτική ομάδα, να πούνε και αυτή τη δυολογία, δεν τους τραβήξαμε τζάμπα. Βάσο, για πες δυο λόγια για το The Gallery, για το concept, για τα πάντα όπως τα βλέπεις. Για το πώς βρέθηκες εδώ. Πώς βρέθηκα, κατά τύχη. Και κατά τύχη ασχολήθηκα και με τη metal πολύ αργά. Okay. Αλλά ασχολήθηκα all the way πια. Yeah. Ακούω πολλά, διαβάζω πολλά μέσα στο site, ειδικά δισκοκριτικές. Έχει, η ομάδα του The Gallery έχει πολύ καλούς σε αυτό το κομμάτι, όπως και ο Κώστας. Μαζί σας μαθαίνω. Okay. Είμαι περισσότερο στο εκτελεστικό κομμάτι, στο δημιουργικό, στα άρθρα και στα νέα. Και μαζί σας και με όλη την ομάδα στο Facebook μαθαίνω πράγματα. Τέλεια, τέλεια. Φιλωμένη, τι λες για όλα αυτά? Πώς τη βλέπεις την ομάδα, την κοινωνία, ξέρεις, γιατί πλέον αυτά είναι μια κοινωνία που ζούμε, ψηφιακή κοινωνία. Μα έχουμε γίνει μια παρέα, εντάξει, μεγάλη, πολύ μεγάλη, που μεγαλώνει.
Μαθαίνουμε πάρα πολύ ωραία νέα πράγματα, άρθρα, συνεντεύξεις φοβερές. Εγώ έχω τη δυνατότητα και ευχαριστώ πραγματικά γιατί μπορώ να γνωρίσω φοβερούς ανθρώπους της σκηνής, αλλά και να μάθω και πολύ περισσότερα καινούργια πράγματα, τα οποία μπορεί να μην γνώριζα πρωτύτερα. Και είμαστε ένα ωραίο παρεάκι που κάνουμε και το χαβαλέ μας, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Πάμε και στα live μας. Πάμε στα live μας, δίνουμε δυναμικό παρόν γενικότερα. Τα έχετε ξεφτυλίσει, όχι απλά πάτε. Πάμε και τα. Είναι τυχαίο, είναι τυχαίο. Από ανάβει φως σε πόρτα, μπαίνετε μέσα δηλαδή. Συλλεύετε κύριε Πούση, ενώ έχετε μαζί μας. Είμαστε γέροι και βαριό. Να σας πω, γιατί γλιτώσατε πολύ εύκολα τη συζήτηση. Μιλήσαμε για μπάντες και νέες κυκλοφορίες και κινήσεις. Υπάρχει μια μπάντα που κάποιοι περιμένουμε δεν καιρό. Δεν έχω να πω τίποτε. Όχι, το ίντερνετ θα τα πει όλα. Θα τα πείτε όλα. Τι κάνετε. Για την μπάντα μου λέει, για αυτό λέτε. Ηχογράφησες. Για λίγο. Εγώ πρέπει να σταμαθαίνω τα νέα. Τα ξέρω πολύ. Ηχογράφησες. Κάποιο λαϊβάκι θα παίξει σε κάνα δύο μήνες. Περισσότερα more info soon. Με τους Μετάλλικα παίζει ο κύριος, δεν ξέρω να το ξέρετε. Για αυτή την πάντα συζητάμε. Παίζω σφαλιάρες με τους Μετάλλικα κάθε μέρα. Dream Long Dead. Dream Long Dead που αν δεν έχετε ακούσει ή δεν έχετε δει. Να ακούσει. Θα φάει ο Κτούλη. Ειδικά live. Ωραία, Σοφία, πώς θα βλέπεις στο The Gallery την φάση και που κάναμε πέρυσι την κλήρωση και φέτος. Την κουβέντα που έγινε προηγουμένως που αντίστοιχε. Η κουβέντα η φετινή μου άρεσε πάρα πολύ. Προτείνω του χρόνου να γίνει ακόμα πιο εμπριστική. Κοίτα. Εγώ προτείνω να κάνουμε εκπομπές στο YouTube πλέον. Εντάξει. Εμείς θα παίρνουμε popcorn και θα του αφήσουμε να μιλάνε. Όχι, γιατί από όλα δηλαδή έχουμε και άλλες ζωές να ζήσουμε. Δεν θα φύγουμε ποτέ, όχι. Αλλά. Ωραία. Πολύ καλά. Οπότε πήγε καλά η φάση εδώ, έτσι. Είχε λίγο ίντρικα, είχε λίγο. Αλλά πήγε καλά. Το δημιουργικό θα συζητήσουμε περισσότερο, αλλά πήγε πολύ καλά. Και υπήρχε πολύ ωραία ειλικρίνεια. Στη συζήτηση, το οποίο ήταν πολύ όμορφο. Αυτό εκτίμησα εγώ στο διάλογο που έγινε. Δεν ξέρω για εσάς ποια ήταν η εντύπωσή σας, αλλά αυτό που μου άρεσε ήταν πολύ. Διαφωνήσανε κιόλας. Δεν... Ναι. Τέλεια. Συμφωνήσατε κιόλας. Κύριε Πούσιο, από το The Gallery έτσι χοντρικά έχουμε κάνει εκπομπές, 35 εκπομπές. Θα ξαναπεί. Και περιμένουμε να ξεκινήσουμε. Ακόμη περιμένουμε. Υπόσχεση live εκπομπές στο ραδιόφωνο The Gallery με Γιάννη Πούσιο, δίδυμο φωτιά. Ξύλο κάθε Τρίτη, 10-12. Κάθε Τρίτη. Εγώ παίζω ωραίες μουσικές αγαπημένες, αυτός παίζει ό,τι του έρθει στο κεφάλι. Αυτός παίζει μαντολινάτα της Ακίδου. Η πραγματικότητα είναι το εντελώς. Εγώ παίζω σούπερ μουσικές για όλους σας, προσφέρουμε στο λαό μουσικές και αυτός εδώ. Παίζει οι Flames και τα παράγωγά τους. Λοιπόν, για πες για Gallery, έχεις να πεις δύο πράγματα και κάτι. Γενικά, για κοίταξε, αυτό που μπορώ, επειδή είμαστε παρέα από την αρχή του εγχειρήματος, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι έχει βελτιωθεί αισθητά και οπτικά. Δηλαδή το site και λειτουργικά, δηλαδή ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα τα λοιπά. Και το επίπεδο των κειμένων σαφώς έχει ανέβει. Ναι. Δηλαδή θυμόμαστε, στην αρχή είχαμε διαβάσει πολλά μαργαριτάρια. Πολλά. Ναι, οπότε μιλώντας από μέσα. Ναι. Να πούμε και στον Πάνο Φαρόπουλο. Φαινόταν. Στον Πάνο το Φαρόπουλο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που έχει από μόνος του φτιάξει όλη αυτή τη σελίδα. Γεια σου ρε Πανούλη. Άντε με το καλό να επιστρέψει και στην ενεργό δράση τη μουσική. Δεν τον πολυκόβω, αλλά θα επιστρέφει στην ψυστική, εμένα μου αρκεί, τον κάνω παρέα. Μια φορά δεν μας έχετε καλέσει, να τα λέμε και αυτά. Κώστα, σχετικά Βενιαμίν, θα λέγαμε όχι, πόσο καιρό είσαι σελίδα. Είναι τώρα νομίζω χρόνο έχει κλείσει. Παραπάνω, είμαι γύρω στα 2 χρόνια νομίζω, 1,5 χρόνο σίγουρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, όπως και η Βάσο και εγώ είμαι σχετικά καινούργιος στο θέμα της extreme, στην extreme χώρα ας πούμε. Το The Gallery μου φαίνεται, μάλλον για μένα, είναι σαν ψυχοθεραπεία. Για να ξεχνάω όλα τα υπόλοιπα, ασχολούμαι με το The Gallery. Με σκοτικές ανταποκρίσεις, ραδιοφωνική εκπομπή που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το ήξερα ότι θα μου άρεσε τόσο κάθε πολύ. Κάθε Δευτέρα, να πούμε. Κάθε Δευτέρα, 8 με 10. 8 με 10 το βράδυ, στο ραδιοφωνικό σταθμό του The Gallery, web βέβαια. Έτσι, ναι, στο web. Οπότε αυτό για μένα είναι το The Gallery. Τέλεια. Ψυχοθεραπεία. Τέλεια. Τόσο Μάρη, εσύ απ' έξω. Μένα μου αρέσει όλη η προσπάθεια που γίνεται, εντάξει, φαίνεται ότι το αγαπάς αυτό που κάνεις, γιατί εσύ είσαι ο κύριος, ας πούμε, αυτός. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Φυσικά είστε μια ομάδα, αλλά αν δεν ήσουν εσύ, δεν νομίζω ότι θα γινόταν αυτό που γίνεται. Yeah. Σε αυτό στο group και στη σελίδα και γενικά στο να το συντηρείς και να το κάνεις ακόμα καλύτερο. Μου αρέσει αυτό που βλέπω και μου άρεσε και αυτή η συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ήταν έτσι πολύ υπηκοδομητική και υπόθηκαν και κάποιες αλήθειες. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό να γίνεται και ελπίζω για ακόμη μια καλύτερη συζήτηση του χρόνου. Μακάρι να τα ακούσουν και κάποια αυτιά υπευθύνων, αυτό που είπαμε για τις κορυφές ελληνικές extreme metal bandes, να περιοδεύσουν μαζί
γιατί πρέπει να γίνει κάποια μέρα. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα πραγματικά να το δω, να σου πω. Οπότε, μακάρι να είναι αυτή η συνάντησή μας η αφορμή για να ξεκινήσει να γίνει κάτι τέτοιο. Μακάρι, το εύχομαι. Τώρα έχουμε φέρει μια πιτούλα για το 2024. Η αγαπητή κυρία Σοφία φιλοτιμήθηκε το έργο. Αυτή θα τη φάμε. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι η μοναδική που φιλοτιμείται κάθε φορά. Ναι, ναι. Φιλοτιμείται. Γιατί από εμά. Αν περιμένατε. Εγώ έφερα τα ποτά, παιδιά. Το κορμί μα. Εγώ μπουκάλια ποτά μόνο. Πάντω ήταν ωραία, εγώ να πω έτσι για την κουβέντα πριν που βγήκε αυτό που λέγαμε αβίαστα και ειλικρινά. Και υπήρχε αυτή η διάδραση, ας πούμε, με τόσους σπουδαίους όλους μουσικούς έχουμε και το Μάριο μαζί μας ακόμη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή υπόθηκαν όντως αλήθειες και πολύ ωραία πράγματα. Νομίζω ότι ξεχάσανε κάποια στιγμή ότι υπήρχαν κάμερες, εγώ αυτό κατάλαβα. Ουσιαστικά γίνανε τρεις ερωτήσεις από εσάς. Ναι, δεν προλάβαμε. Παραπάνω. Είχαμε άλλες 30 ερωτήσεις να πούμε, δεν προλάβαμε. Ναι, και ανοίξανε πολλά ζητήματα και ο καθένας έτσι ήταν ωραίο που υπήρχε μια. Έτσι χιονοστιβάδα. Που δεν είχαν ξύλινη γλώσσα, μωρέ. Που ήταν... Λοιπόν, καλή χρονιά. Με υγεία και metal. Και metal μόνο.